Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα σε όλους και μια καλή εβδομάδα να έχουμε αυτή που ξεκινά, μακάρι να είναι έτσι, γιατί σήμερα που έχουμε Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου είναι οι προγνώσεις των μετεωρολόγων για τα έκτακτα, τα έντονα καιρικά φαινόμενα που προβλέπουν ότι θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες, κυρίως στην Θεσσαλία, την πληγωμένη Θεσσαλία, και είναι αυτά λοιπόν που όλους μας κρατούν σε μια εγρήγορση και απευχόμαστε να συμβεί αυτό που οι μετεωρολόγοι περιμένουν και για το οποίο και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο καιρού. Θα δούμε τα πάντα και σήμερα αναλυτικά, εδώ και αυτό το μεσημέρι και αυτή την εβδομάδα, αναλυτικά όλη η επικαιρότητα, τι γίνεται, τι συμβαίνει σε ολόκληρη τη Θεσσαλία, τι γίνεται, τι συμβαίνει σε ολόκληρη τη χώρα, όλα τα θέματα λοιπόν το επόμενο δίωρο που μας αφορούν όλους μας. Πάμε όμως ευθύς αμέσως να ξεκινήσουμε και να παρακολουθήσουμε μαζί τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, θα προκαλέσει το σύστημα κακοκαιρίας Έλλειας, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Για την νέα επιδείνωση τώρα των καιρικών φαινομένων, που αναμένεται να επικρατήσουν τις επόμενες ώρες και να επηρεάσουν κυρίως τις πληγήσεις από την κακοκαιρία Ντάνιελ περιοχές, ενημερώθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με το Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εξελέγει χθες το βράδυ ο Στέφανος Κασελάκης. Ένα αποτέλεσμα που σχολιάστηκε από την πρώτη κιόλας Κυριακή των εσωκομματικών εκλογών και συνεχίζει να σχολιάζεται ειδικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Λίγο πριν τις 11 το βράδυ χθες βγήκαν τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα που ήθελαν νέο πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Κασελάκη. Η κυρία Αχτσιόγλου τηλεφώνησε στον ίδιο και το συνεχάρι για την νίκη του, ενώ λίγο αργότερα μετέβει στην Κουμουνδούρου από όπου πραγματοποίησε δηλώσεις. Ακόμη σήμερα το πρωί, σε θερμό κλίμα, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του νέου Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη Τσίπρα. Οι δύο άντρες συναντήθηκαν στο γραφείο του τέους Πρωθυπουργού στη Βουλή, προτού ο Στέφανος Κασελάκης αναλάβει τα νέα του καθήκοντα στην Κουμουνδούρου. Το Στέφανο Κασελάκη συνόδευσε στη Βουλή ο πρώην Υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, Ευάγγελος Αποστολάκης, και ο βουλευτής του κόμματος Βασίλης Κόκαλης. Στον διπλασιασμό του αριθμού του προσωπικού παράλληλη στήριξη μαθητών προχωράει η κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, καθώς διαπιστώθηκε ότι οι ανάγκες ήταν αυξημένες κατά 30%. Σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη, ο Υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερακάκης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, βρήκαν τους κατάλληλους πόρους και έτσι θα γίνουν 7.300 προσλήψεις στις αρχές Οκτωβρίου και 2.700 στις αρχές Νοεμβρίου. Οι προσλήψεις θα αφορούν εκπαιδευτικούς, ειδικό βοηθητικό προσωπικό και νοσηλευτές. Πρακτικά υπερδιπλασιάζονται οι αρχικές προσλήψεις σε σχέση με αυτές του Σεπτεμβρίου, καθώς από τα 9.500 θα φτάσουν τα 20.000 άτομα. Τρεις νεκροί ανάμεσά τους και ένα παιδί ηλικίας 3 ετών, καθώς και δύο τραυματίες, είναι ο τραγικός απολογισμός του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε αργά χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών, κοντά στην είσοδο της Αχαϊκής Πρωτεύουσας. Σύμφωνα με την αστυνομία, πολυτελές βιοταχή που οδηγούσε ένας 66χρονος και επέβαιναν ο εγγονός του ηλικίας 3 ετών και μια γυναίκα 61 έτους, πιθανότατα η γιαγιά του, κινείται στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πάτρα. Όμως για άγνωστους ακόμη λόγους, το αυτοκίνητο εξετράπη από την πορεία του και προσέκρουσε σε κολόνα φωτισμού. Στη συνέχεια το αυτοκίνητο πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε αρχικά με ένα δεύτερο γεωταχή, το οποίο οδηγούσε μια γυναίκα 53 ετών, ενώ κατόπιν συγκρούστηκε και με ένα τρίτο επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε επίσης μια γυναίκα ηλικίας 51 έτους. Ελάτε τώρα να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα στη Θεσσαλία και να ξεκινήσουμε από τη Λάρισα. Να καλωσορίσουμε εδώ μαζί μας τη Σοφία Κοντοθανάση. Σοφία μου, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα, Βάσο. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Το ευχόμαστε. Και ολόψυχα, ολόψυχα. Πραγματικά όμως. Ειλικρινά ολόψυχα το ευχόμαστε, έτσι, γιατί είμαστε όλοι... Είμαστε σε εγρήγορση, είμαστε σε μια ανησυχία, κακά τα ψέματα. Μεγάλη. Και σε μια ψυχολογία καταρακωμένη όλοι μας όμως.
πόσο μάλλον δε ο κόσμος ο οποίος ακόμη ταλαιπωρείται, ακόμη δεν έχει μπει στα σπίτια του, ακόμη βγάζει λάσπες και αντικείμενα μέσα από το σπίτι του. Οπότε αυτή η κακοκαιρία Ηλίας, όπως έχει ονομαστεί, να μην μας έρθει η επίσκεψη ο Ηλίας, δεν το θέλουμε σε καμία περίπτωση. Δεν συμφωνούν όμως προς το παρόν οι μετεωρολόγοι, δεν συμφωνούν σε αυτό που όλοι ευχόμαστε. Γι' αυτό και εχθές όλοι, σε ολόκληρη τη Θεσσαλία, λάβαμε το μήνυμα 112 για τα έντονα καιρικά φαινόμενα και να είμαστε όλοι σε μια προσοχή που πρέπει να έχουμε. Βέβαια, είναι καλύτερα να είμαστε προετοιμασμένοι και να ξέρουμε τι έρχεται, γιατί έχουμε και μια εικόνα και είναι και πολύ πρόσφατη. Έτσι. Και σαφώς δεν μπορούμε να την ξεχάσουμε. Αλλά το θέμα αυτό, λένε όλοι, ότι είναι σε τι κατάσταση βρίσκεται τώρα η Θεσσαλία. Και έρχεται αυτό το έντονο καιρικό φαινόμενο να χτυπήσει πάνω σε μια Θεσσαλία που είναι πληγωμένη. Με συνανθρώπους μας που είναι σε καταβλισμούς πρόχειρους, σκηνές. Σίγουρα. Και να πούμε βάσει ότι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει βγάλει έκτακτο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων, τα επόμενα τουλάχιστον 24 ώρα, γιατί από σήμερα το βράδυ θα ξεκινήσει η κακοκαιρία. Αλλά η πιο δύσκολη μέρα, όπως όλα δείχνουν, θα είναι η Τετάρτη, δηλαδή τα ξημερώματα της Τετάρτης μέχρι τα ξημερώματα της Πέμπτης. Ένα 24ωρο, όπως λένε, με αρκετό νερό. Από την άλλη όμως, όπως καταλαβαίνεις, η γη ήδη είναι χορτάτη από νερό. Καταλαβαίνεις λοιπόν τι θα συμβεί, ακόμη και μια καταιγίδα να ξεσπάσει, και ας μην είναι Ιαννός και ας μην είναι Ντάνιελ, όπως χαρακτηριστικά είπε ο γιος Τακούδη σήμερα εδώ στον Άστρα το πρωί. Είπε ότι αν δεν υπήρχε η καταστροφή Ντάνιελ, θα μιλάγαμε, μάλλον δεν μιλούσαμε καθόλου, απλά θα ήταν μια βροχή φθινοπορεινή. Είναι τώρα, το σκηνικό στο οποίο θα υποδεχθούμε αυτή την κακοκαιρία. Διαφορετικά, σαφώς και δεν θα κάναμε αυτές τις συζητήσεις, σαφώς και δεν θα υπήρχε αυτή η μεγάλη αγωνία, αλλά είναι όλα όσα συνθέτουν την καθημερινότητα όλων των ομών της Θεσσαλίας. Λογικό. Με είναι, κορεσμένα λογικό. Εδάφη από το πολύ νερό, με χυμάρους που ακόμη, από τους οποίους δεν έχουν απομακρυνθεί οι φερτές ύλες και τα ογκώδια αντικείμενα. Έτσι που είναι. Κατέβασαν τις προηγούμενες ημέρες, και με τον κόσμο που παλεύει μέσα στις λάσπες. Κυριολεκτικά μέσα στη λάσπη όμως, και εμείς και σήμερα βρεθήκαμε πάλι στη Γιάννουλη, στις αγατικές κατοικίες της Γιάννουλης. Εκεί οι άνθρωποι βγάλαν τις λάσπες από τα σπίτια τους, βάζω, και αναβλύζει νερό από το έδαφος. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό. Φαντάσου πόσο πολύ έχει χορτάσει η γη από νερό. Αποτέλεσμα αυτή την ώρα να υπάρχουν δηλαδή σπίτια που ακόμη βγάζουν νερό. Πόσο μάλλον τώρα να έχουμε μια νέα κακοκαιρία. Σήμερα είχαμε ηλιοφάνεια και πολλοί λένε, μα καλά, σήμερα έχουμε ήλιο. Από το απόγευμα και μετά όμως ξεκινά η κακοκαιρία. Ξεκινά λοιπόν η βροχή, και δεν είναι μία ημέρα, δεν είναι λίγες ώρες. Αυτό δηλαδή είναι το θέμα, θα έχει διάρκεια. Ναι, θα έχει διάρκεια μέχρι την Πέμπτη το πρωί. Μην ξεχνάμε κάτι αντίστοιχο που γίνει και στην κακοκαιρία Ντάνιελ. Είχαμε 3-24 που έβρεχε συνεχώς. Οπότε πάμε να δούμε, Σοφία, να ξεκινήσουμε με αυτό το ρεπορτάζ και να δούμε τις εικόνες από μία από τις περιοχές που αγωνιούν. Είναι από καρδιωτική τώρα η Γιάννουλη, βέβαια. Οι εργατικές κατοικίες της Γιάννουλης, θα δεις και εσύ σε εικόνες, Βάσο, είναι οι δρόμοι γεμάτοι ακόμη από οικοσυσκευές, από μεγάλα αντικείμενα. Καλά, δηλαδή έτσι κι αλλιώς τα καταγράφουμε και τα παρακολουθούμε όλο το προηγούμενο χρονικό, βέβαια, διάστημα, και τις έντονες διαμαρτυρίες των κατοίκων αυτής της περιοχής, που λένε ότι τι θα γίνει, πόσο καιρό μέσα στα νερά. Δεν μπορούμε να επαναφέρουμε τα σπιτικά μας στην κανονική τους έτσι μορφή. Εγώ πάντως πραγματικά για το ρεπορτάζ και δεν άντεξα να μείνω πολλή ώρα. Δηλαδή μπορείς να φανταστείς, γιατί δυσοσμία, δεν μπορείς να φανταστείς γιατί κατάσταση επικρατεί τόσες εργατικές κατοικίες. Να πούμε και το άλλο. Πολλά υπόγεια και ισόγεια διαμερίσματα έχουν πλημμυρίσει στις εργατικές κατοικίες της Γιάννης. Όμως υπάρχει πρώτος όροφος, υπάρχει δεύτερος όροφος. Υπάρχουν οικογένειες που ζουν εκεί, που μένουν εκεί. Βέβαια. Φαντάσου όλη αυτή την εικόνα. Βλέπαμε στα χωράφια δεξιά και αριστερά. Υπάρχουν 20 ζώα ακόμη και αυτή την ώρα που μιλάμε να είναι πεταμένα. Βλέπαμε γάτες σήμερα και μπορούμε να το πιστέψουμε, μια ανάσα από τα σπίτια. Γιατί όμως να έχουμε αυτές τις εικόνες? Γιατί να τις έχουμε? Και ενώ τώρα περιμένουμε έντονα καιρικά φαινόμενα, και ενώ όλα αυτά θα έπρεπε να έχουν τρέξει. Τι γίνεται δηλαδή? Πού έχει κολλήσει? Αυτά τα ζητήματα. Δεν μπορούν να περιμένουν. Πώς μπορούν να περιμένουν? Θέματα που έχουν να κάνουν με τη δημόσια υγεία. Δηλαδή, ο άλλος σε τι περιοχή τώρα, σε τι περιοχές ζουν?
Ούτε αναπνοή κανονικά δεν μπορούν να πάρουν. Μα εγώ σου λέω με τη μάσκα ήμουνα για τις ανάγκες του ρεπορτάζ και δεν άντεξα. Είναι δυνατόν τώρα ακόμη και σήμερα, μα είναι δυνατόν να συζητούμε για νεκρά ζώα που παραμένουν μέσα στα νερά. Χαλασμένα τρόφιμα, πεταμένα στο δρόμο, δηλαδή πραγματικά μια κατάσταση αποπνικτική, μια κατάσταση που δεν αντέχει ούτε καν για το ρεπορτάζ, πόσο μάλλον αυτοί οι άνθρωποι που ζουν εκεί στις εργατικές κατοικίες. Επαναλαμβάνω, γιατί υπάρχουν διαμερίσματα που δεν είναι κατοικήσιμα, δεν μπορεί κανείς να ζήσει. Θα πάει όμως στο σπίτι του, θα το καθαρίσει, αλλά σκέψου, επαναλαμβάνω, σε άλλους ορόφους. Δηλαδή τα σπίτια πιο πάνω είναι κατοικήσιμα τα διαμερίσματα. Αυτοί οι άνθρωποι πού θα ξεσπιτωθούν και αυτοί που τα σπίτια τους δεν έχουν πάθει ζημιά. Είναι αναγκασμένοι όμως να εισπνέουν όλη αυτή τη δυσοσμία, όλη αυτή τη βρωμιά. Τώρα, απλά κάποιος να μπει στη θέση τους, απλά είναι απλό. Μια βόλτα να πάει, Βάσο, μια βόλτα να πάει. Δεν χρειάζεται. Εγώ δεν σου λέω να πάει να μείνει. Να πάει να κάνει μια βόλτα. Έστω ας το σκεφτεί, αλλά η σκέψη να είναι δυνατή η σκέψη. Μπορώ από το πρωί μέχρι το βράδυ να αναπνέω αυτή τη δυσοσμία. Μπορώ να λειτουργήσω έτσι. Μπορώ να ζω. Μπορεί να κυλάει έτσι η καθημερινότητά μου. Είναι απλά. Άνθρωποι, άμα τα απαντήσει κάποιος, θα καταλάβει μετά αν έπρεπε ή όχι πολύ πιο γρήγορα να τρέξουν οι διαδικασίες. Δεν είναι δυνατόν ακόμη να το συζητάμε αυτό. Δεν γίνεται. Απελπισμένοι, οι άνθρωποι ήταν απελπισμένοι σήμερα, πόσες μέρες μετά, και όπως λες, είμαστε και πρώτον πυλών μιας νέας κακοκαιρίας που δεν ξέρουμε τι θα μας φέρει. Και επίσης λέγεται ότι η Δυτική Θεσσαλία θα πληγεί περισσότερο έτσι σε σχέση με την υπόλοιπη Θεσσαλία. Σκέψω όμως, το ίδιο δεν έγινε και με την κακοκαιρία, Ντάνιελ. Η Δυτική Θεσσαλία δεν πληγεί περισσότερο και μετά τα νερά αυτά ήρθαν προς τη Λάρισα. Δηλαδή δεν μπορούμε να μιλούμε ότι η Δυτική Θεσσαλία, εντάξει, θα πέσει περισσότερο νερό, αλλά η Λάρισα δεν θα δεχτεί τόσο μεγάλο όγκο νερού. Αφού εμείς μετά είμαστε δυστυχώς το αποτέλεσμα της κακοκαιρίας που θα χτυπήσει τη Δυτική Θεσσαλία. Τα νερά αυτά πού θα πάνε πάλι. Και λέγανε κάτι και σήμερα θα περάσουν πάλι μέσα από τη Γιάννουλη, μέσα από τις εργατικές κατοικίες. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς. Το καταλάβαμε όλοι, έτσι το διαπιστώσαμε όλοι, ότι τώρα μιλάμε για πολυσύνθετα ζητήματα. Βέβαια. Όπως το λες, δεν είναι θα βρέξει εκεί και θα... Και εμείς δεν είμαστε από την απέξω και δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Ναι. Σε κάθε περίπτωση, όλη η Θεσσαλία ολόκληρη έχει τα δικά της ανοιχτά μέτωπα του την ώρα. Και περιμένουμε ένα έντονο καιρικό φαινόμενο και ακόμη μιλάμε για ζητήματα που δεν έχουν κλείσει και έχουν να κάνουν με την προηγούμενη κακοκαιρία πριν 4 εβδομάδες. Για οικοσυσκευές, για νεκρά ζώα, για τρόφιμα πεταμένα στους δρόμους, για έπιπλα, μεγάλα, ογκόδια έπιπλα. Πάμε όμως να δούμε τις εικόνες, να καταλάβουμε όλοι τι κατάσταση επικρατεί στην περιοχή. Σε απόγνωση εξακολουθούν να είναι για ακόμη εβδομάδα οι κάτοικοι των εργατικών κατοικιών της Γιάννουλης, καθώς μεγάλοι όγκοι οικοσυσκευών βρίσκονται στο δρόμο τους ίδιους να κάνουν λόγο για ακόμη μια υγειονομική βόμβα. Πώς είναι η κατάσταση? Τι βλέπει. Τι βλέπει. Ανησυχείτε καθόλου τώρα που λέγεται η νέα κακοκαιρία? Και ποιος δεν ανησυχεί? Ποιος δεν ανησυχεί? Πάθατε ζημιά εσείς? Τα υπόγεια όλα. Ό,τι είχαμε κάτω από περιουσία όλα καταστράφηκαν. Βλέπουμε όσο ακόμα υπάρχουν εδώ πέρα πολλά σκουπίδια, δεν τα έχουμε μαζέψει. Τώρα ξεκίνησαν. Mm-hmm. Τώρα πότε θα αρχίσει να φύγουν όλα αυτά εδώ, δεν ξέρουμε. Όσο πλησιάζει η νέα κακοκαιρία, τόσο ανησυχούν οι κάτι για νέα πλημμυρικά φαινόμενα. Η κατάσταση ποια είναι, αυτή που βλέπετε. Λάσπες, κόμματα, θα πέσει λίγο νερό και θα φύγουν και τα κόμματα, τι να πω. Μένουμε εδώ μέσα σε λάσπες, τι να κάνουμε. Ανησυχείτε καθόλου τώρα για την κακοκαιρία? Ναι, ανησυχούμε. Πρέπει να φύγουν αυτά για να μην ξαναρθούν πάλι μέσα στα υπόγεια. Πάλι θα ξαναμπούν. Πλημμυρίσατε εσείς στο υπόγειο? Στο υπόγειο μόνο, όχι απάνω. Εδώ εμείς δεν πήρε ούτε το κάτω το μέρος. Ευτυχώς οι άνθρωποι. Τα άλλα όλα είναι. Το βράδυ το χτίζουμε, το πρωί γκρεμίζεται το γεφύρι Τσάρτας. Αυτά δεν γίνονται εδώ στην Ελλάδα. Πολλά σκουπίδια ακόμα όμως. Πολλά είναι αυτά από τα υπόγεια. Είχαμε και πολύ πράγμα. Η επιδείνωση των καιρικών φαινομένων αναμένεται από αύριο Τρίτη. Μάλιστα. Και πάμε τώρα, Σοφία, να δούμε τι λέει η Περιφέρεια Θεσσαλίας από τη δική της πλευρά, τι λέει ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Κώστας Αγοραστός, τι ετοιμότητα υπάρχει για αυτή τη νέα κακοκαιρία. Ακριβώς. Και βεβαίως έχουν τα στοιχεία και από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, γνωρίζουν πολύ καλά ότι θα είναι δύσκολα τα επόμενα 24 ώρες. 131 σημεία επιχειρούν αυτή την ώρα με οχήματα και της Περιφέρειας Θεσσαλίας προκειμένου είτε να καθαρίσουν ρέματα, είτε να απομακρύνουν φερτές ύλες από που μπορεί να είναι εμπόδιο για αυτό το νερό, για αυτή την κακοκαιρία. Και φυσικά να διαφυλάξουν όσο μπορούν και τους ίδιους τους πολίτες. Για την εικόνα που είδαμε πριν, μίλησε ο Περιφερειάρχης, επειδή είδε ότι υπήρχε μια δυναμία των δημοτικών αρχών, όχι μόνο από τη Λάρισα και τις εργατικές κατοικίες της Γιάννουλης, όπως βεβαίως και στον Παλαμά και σε άλλες περιοχές.
Έτσι λοιπόν ζήτησε και τη συνδρομή του στρατού με μεγάλα οχήματα να μπορέσουν να απομακρύνουν τα βαρέα αυτά, τις οικοσυσκευές και τα έπιπλα αυτά που βλέπουμε στους δρόμους. 28 μηχανήματα αυτή την ώρα του στρατού είναι στους δρόμους προκειμένου να συλλέξουν, να απομακρύνουν αυτά τα μεγάλα έτσι ογκώδη αντικείμενα. Άρα σε λίγες ώρες δεν θα υπάρχει αυτή η εικόνα, αυτό καταλαβαίνουμε. Το ελπίζουμε. Άμα ανέλαβε και αυτό ο στρατός τώρα. Ναι. Δηλαδή και αυτό ανέλαβε ο στρατός. Και αυτό αναλαμβάνει ο στρατός με 28 μηχανήματα ακριβώς. Με 28 μηχανήματα για να μπορέσει να απομακρύνει με τις δημοτικές αρχές φυσικά, αλλά επειδή υπήρχε αυτή η αδυναμία, όπως το είδαμε και στο προηγούμενο ρεπορτάζ, 28 μηχανήματα προσφέρονται από το στρατό, όπως λες και εσύ πολύ σωστά, και εδώ να έρθει ο στρατός να μας καθαρίσει εντός εισαγωγικών, αν θέλεις. Εντάξει, τώρα, το σχόλιο τώρα, να μην γίνει το σχόλιο, αλλά νομίζω ότι είπαμε, στρατός, ναι, στις επίγουσες καταστάσεις ναι, να παρεμβαίνει, αλλά και αυτό, να φορτώνει τώρα τα. Και αυτό και στον Παλαμά βρίσκεται και σε άλλες περιοχές. Πάντως, αν βρέθηκε αυτή η λύση, αν ζητήθηκε η συνδρομή του στρατού και γι' αυτό, φανταζόμαστε ότι είναι θέμα ωρών να μην παρουσιάζει η συγκεκριμένη περιοχή αυτή την εικόνα και άρα να μην έχουν τόση ανησυχία οι κάτοικοι εκεί, ότι λόγω και αυτών των όγκων θα έχουν μεγαλύτερα πλημμυρικά φαινόμενα. Δεν αντέχουν άλλο οι κάτοικοι. Δεν αντέχουν, πραγματικά δεν αντέχουν άλλο. Γι' αυτό και ζήτησαν να γίνει ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να απομακρυνθούν αυτά τα αντικείμενα. Είναι δηλαδή πραγματικά πρόβλημα δημόσιας υγείας αυτή την ώρα. Έχουν τέτοια μεγάλα ογκώδη αντικείμενα έξω από τα σπίτια τους. Σου λέω ότι στον δρόμο περπατούσαμε και βλέπαμε ακόμη και χαλασμένα τρόφιμα. Τι άλλο να σου πω. Δηλαδή μια εικόνα αποπληκτική, δεν άντυχε να καθίσει εκεί ούτε 10 λεπτά. Και αυτοί οι άνθρωποι ζουν εκεί. Πάμε να ακούσουμε πιο αναλυτικά τον Περιφερειάρχη τι λέει για αυτά τα θέματα. Σε συνεχή παρακολούθηση και εγρήγορση ενόψη των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων τη υπερχόμενη κακοκαιρία Ηλία, βρίσκεται η Περιφέρεια Θεσσαλία σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστό. Μετά το καταστροφικό πέρασμα ενός πρωτοφανούς κλιματικού φαινομένου Ντάνιελ, που δημιούργησε πληγές, μεγάλες, τεράστιες πληγές στη Θεσσαλία, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα νέο κύμα κακοκαιρίας που μάλιστα το έκτακτο δελτίο δίνει επιδείνωση και το αναβαθμίζει σε επικίνδυνο καιρικό φαινόμενο. Σε μια δύσκολη περίοδο όπου έχουμε ένα δυσμενές και επιβαρημένο περιβάλλον. Από την πρώτη στιγμή, Περιφέρεια Θεσσαλίας με τους ανθρώπους στα μηχανήματά της, βρίσκεται στο πεδίο. Επιχείρησε και επιχειρεί σε 90 σημεία γεφυρών, ρεμάτων, ποταμών, αναχωμάτων. Επιχείρησε και επιχειρεί στο πεδίο σε 131 σημεία για να βελτιώσει την προσβασιμότητα και δημιουργεί προσωρινή προσβασιμότητα σε όλη τη Θεσσαλία για να επικοινωνούν οι ανθρώπινες κοινότητες. Όπως επεσήμανε και ο αγοραστός, άνθρωποι και μηχανήματα της περιφέρειας βρίσκονται στο πεδίο σε 131 σημεία για να βελτιωθεί η προσβασιμότητα. Μάλιστα, υπογράμμισε πως περιοσβεστική στατός και αστυνομία έχουν επιστατευθεί. Ταυτόχρονα, σε συνεργασία με το στρατό, επιχειρούν τα μηχανήματά του σε 12 σημεία. Αλλά ταυτόχρονα, βλέποντας ότι υπάρχει μία αδυναμία από τους Δήμους να πάρουν γρήγορα, να περισυλλέξουν, να κάνουν αποκομιδή των μεγάλων ογκωδών πραγμάτων, συνοηθήκαμε με το στρατό, ο οποίος έστειλε 28 μηχανήματα και επιχειρούν από χθες στη Γιάννουλη της Λάρισας, στον Παλαμά, στη Φαρκαδόνα. Περιμένουμε και πρέπει να είμαστε όλοι έτοιμοι και να υπακούμε, να ακούμε και να συμμορφωνόμαστε στις οδηγίες της πολιτικής προστασίας. Ακόμη οι Δήμοι να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την καλύτερη, για τον καλύτερο καθαρισμό των δικτύων ομβρίων που έχουν, αλλά ταυτόχρονα να προσέξουν την όδευση των ομβρίων υδάτων.
πυροσβεστική, στρατός, αλλά και η αστυνομία, σε συνεργασία πάντα με την πολιτική προστασία, βρίσκονται στα πεδία και έχουν φέρει όλες τις δυνάμεις, τις περισσότερες δυνάμεις, ελικόπτερα, λέμβη αν χρειαστούν, μηχανήματα, οχήματα στα επίκαιρα σημεία. Παρακολουθούμε το φαινόμενο και βρισκόμαστε σε συνεχή εγρήγορση. Τέλος, απευθύνει έκκληση συμμόρφωσης με τις οδηγίες πολιτικής προστασίας. Ακόμη και οι Δήμοι να εντείνουν τις προσπάθειές τους για καλύτερο καθαρισμό των δικτύων των όμβριων, αλλά ταυτόχρονα προσέξουν την όδευση αυτών των υδάτων. Τώρα, εξαιτίας όλων αυτών, Σοφία, ούτε και σήμερα χτύπησε το πρώτο σχολικό κουδούνι για κανένα σχολείο στην Θεσσαλία. Τρίτη εβδομάδα, έτσι, τρίτη εβδομάδα. Και πραγματικά τώρα η σκέψη μας είναι με αυτά τα παιδιά, με τους μαθητές, και κυρίως με τα πρωτάκια που περίμεναν πώς και πώς να πάνε στο σχολείο πρώτη μέρα, ή με τα παιδιά που αλλάζουν τώρα βαθμίδα, τα παιδιά που θα ξεκινούν φέτος στο γυμνάσιο ή για πρώτη φορά μπαίνουν στο λύκειο. Η τρίτη λυκείου που έχουν την αγωνία, έχει τη δική τους αγωνία λόγω των πανελλαδικών εξετάσεων. Δηλαδή είναι μια χρονιά έτσι κι αλλιώς. Η πρώτη εβδομάδα έφυγε, το ξέρουμε όλοι, το έχουμε πει, ήταν μια εβδομάδα όλοι σοκαρισμένοι ήμασταν από την κακοκαιρία. Η δεύτερη εβδομάδα δεν την καταλάβαμε γιατί δεν άνοιξαν τα σχολεία, η αλήθεια είναι. Η τρίτη εβδομάδα ήρθε σήμερα με τέτοια ηλιοφάνεια και λες τώρα, μα γιατί και σήμερα, τουλάχιστον να γίνει ο αγιασμός, αυτό έλεγε περισσότερο. Τουλάχιστον να γινόντουσαν οι αγιασμοί που είχαν προγραμματιστεί. Να πάρουν τα βιβλία, ούτε τα βιβλία δεν έχουν πάρει. Ούτε τα βιβλία, βρε Βάσου, ούτε τα βιβλία δεν έχουν πάρει τα βιβλία, ναι, τα παιδιά. Και να μιλάς για τηλεκπαίδευση μέχρι και χθες αργά το βράδυ και εσύ φαντάζομαι πόσα τηλεφωνήματα θα έχεις λάβει. Άπειρα τηλεφωνήματα, αλλά να πω κάτι εδώ, γιατί στην αρχή λέγανε για την κακοκαιρία θα ξεκινούσε από Δευτέρα. Τώρα, μέσα σε αυτό το σκηνικό και σαφώς και προέχει η ασφάλεια των παιδιών, γιατί μιλάμε για παιδιά, μιλάμε για εφήβους. Ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, είναι βέβαιο ότι κυριάρχησε αυτή η ανησυχία, μήπως κάτι συμβεί από προς τα σχολεία, στη διαδρομή των παιδιών. Τώρα, έχουμε περάσει στο μεταξύ στο άλλο άκρο. Από τη μία να μην έχουμε ενημέρωση για τι γίνεται. Βλέπετε, έγινε στον Παλαμά. Στις 3 ώρα μπήκε το νερό στο χωριό, στις 5 στείλανε το 112. Ξαφνικά τώρα να λέμε ότι θα ξεκινήσει κακοκαιρία, να αφήσουμε τα παιδιά, αλλά να, που δεν έχει συνέβει αυτό. Ο κ. Στακούδης μας έλεγε από μέρες ότι τη Δευτέρα το απόγευμα και μετά θα ξεκινήσει η κακοκαιρία. Άρα δεν κατάλαβαν πολλοί γονείς για ποιον λόγο τα παιδιά δεν πήγαν στο σχολείο σήμερα, έστω και τον αγιασμό, έστω για να πάρουν το σχολείο, έστω για να πούν ότι κάπως ξεκινά αυτή η χρονιά. Και βλέποντας και κάνοντας, δηλαδή ακόμη δεν έχει πέσει ούτε μια σταγόνα βροχής στη Θεσσαλία. Αυτό είναι που ενόχλησε πάρα πολύ τους γονείς. Από την άλλη, μέχρι και αργά το βράδυ έλεγαν για τηλεκπαίδευση. Ξέρεις ότι ακόμη και εκπαιδευτικοί σήμερα, ξέρεις τι έλεγαν? Εγώ ξέχασα. Πέρασαν 3 χρόνια από τότε που κάναμε τηλεκπαίδευση. Πώς λειτουργεί? Πολλοί εκπαιδευτικοί το πάθαν και αυτό. Είναι πολλά πράγματα που έγιναν βεβαιασμένα και είπαν εντάξει, πάμε να κάνουμε τηλεκπαίδευση. Εδώ δεν έχει ξεκινήσει η νέα χρονιά. Θα καθίσει το παιδί τώρα στο υπολογιστή να μην ξέρει τι θα παρακολουθήσει. Μα δεν έχουν τα βιβλία. Χωρίς να έχει δει τους εκπαιδευτικούς του, χωρίς να έχει δει τους συμμαθητές του, χωρίς να έχει πάρει τα βιβλία του. Δεν έχει μπει καν σε αυτό το περιβάλλον. Δεν πρόλαβαν τα παιδιά να ακούσουν τον ήχο του κουδουνιού. Έτσι, να γίνει ο αγιασμός. Θα βάλεις το παιδί τώρα να καθίσει μπροστά στον υπολογιστή, τι να κάνει? Ή τον εκπαιδευτικό να συστηθεί μέσα από οθόνη. Ακριβώς, και έλεγε σε ένα σχολείο, για παράδειγμα, είχαν νέα διευθύντρια, όπως και σε πάρα πολλά σχολεία. Αντί για αγιασμό, θα γίνει γνωριμία με τη διευθύντρια. Δηλαδή, κάποια πράγματα. Δεν είναι τώρα. Δεν γίνεται. Πραγματικά δεν γίνεται να ξεκινήσει έτσι αυτή η σχολική χρονιά. Και όπως είπες, υπάρχουν και τα πρωτάκια. Όλοι περάσαν αυτή τη διαδικασία. Τι αγωνία είχαμε να πάμε με την καινούργια τσάντα και τις καινούργιες φόρμες στο σχολείο. Κακά τα ψέματα. Να δούμε τους μαθητές μας, να δούμε πώς είναι το γυμνάσιο, να δούμε πώς είναι το λύκειο. Η αγωνία, όπως είπαμε, των μαθητών, των απόφοιτων της λυκείου για φέτος. Δεν ξέρω. Πολλά πράγματα πάνε λάθος πάντως. Να πούμε όμως ότι ο κ. Πιερακάκης είναι στη Λάρισα από χθες. Περιοδεύει σε πάρα πολλά σχολεία της Θεσσαλίας. Εμείς ζητήσαμε να γίνουν δηλώσεις, αν θέλει ο ίδιος να τοποθετηθεί επί του θέματος. Δεν λάβαμε κάποια απάντηση. Όπως μαθαίνουμε και ο κύριος Κικίλιας από χθες είναι στην Λάρισα. Το ξέρουμε γιατί είχαμε και το έκτακτο συντονιστικό εδώ στην Λάρισα. Ούτε ο ίδιος θέλησε να κάνει κάποιες σχετικές δηλώσεις. Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε τι λένε όμως από την πλευρά τους οι γονείς, έτσι, για την τηλεκπαίδευση τώρα που ακούσαν για να ξεκινήσει έτσι η νέα σχολική χρονιά. Ο
Όπως μια συνταγή για λειτουργία του σχολείου στον αυτόματο πιλότο χαρακτηρίζει ένωση γονέων και κηδεμόνων μαθητών του Δήμου Λαρισαίων την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για έναρξη σχολικής χρονιάς με τηλεκπαίδευση. Μετά την επιλεκτική ανικανότητα του κράτους που είχε ως συνέπεια να πλημμυρίσουν σχολεία και στην πόλη μας, αφού δεν κατάφερε να προστατέψει την ανθρώπινη ζωή, τη λαϊκή περιουσία βεβαίως και τις υποδομές, έχουμε σήμερα την έναρξη της σχολικής χρονιάς για την περιοχή μας, για όλη τη Θεσσαλία, μέσω του WebEx, μέσα από τις οθόνες τα παιδιά μας, μετά από 2 εβδομάδες, καλούνται να βηματίσουν με αυτό τον τρόπο, ενώ τα υπόλοιπα παιδιά όλης της υπόλοιπης Ελλάδος έχουν ξεκινήσει ομαλά. Όπως τονίζουν, γελίων επιβάλλει τηλεκπαίδευση σε μαθητές χωρίς σπίτια, σε χωριά χωρίς τηλεφωνική επικοινωνία και ίντερνετ. Το φιάσκο της γενικευμένης τηλεκπαίδευσης και του διαδικτυακού αγιασμού χωρίς βιβλία δεν θα πρέπει να είναι για γονείς και μαθητές η κανονικότητα του 21ου αιώνα. Δεν έχουμε καμιά εμπιστοσύνη σε αυτό το κράτος, στο Υπουργείο, που παράλληλα με τα κενά, παράλληλα με τις ελλείψεις στις σχολικές υποδομές και βεβαίως όχι μόνο με το Υπουργείο αλλά και με όλους τους κρίκους αυτού του κράτους, με τα προβλήματα δηλαδή που υπάρχουν στα πλημμυρισμένα σχολεία, με την αντικατάσταση της υποδομής, με την αντισεισμική θωράκιση και με όλες τις εργασίες που πρέπει να γίνουν. Αυτό λοιπόν το κράτος δεν έχει σε προτεραιότητα τις δικές μας ανάγκες. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο δεν ανοίγει με ομαλότητα τα σχολεία, δεν μας βάζει προτεραιότητα. Καλούμε όλους τους γονείς, τους συλλόγους γονέων της Λάρισσας και των γύρω περιοχών να είναι σε συντονισμό με την Ένωση Γονέων για κινητοποίηση που προγραμματίζεται τις επόμενες ημέρες. Τέλος, τονίζουν ως γονείς, δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη σε ένα κράτος που δεν μπορεί να ξεκινήσει σχολική χρονιά για 90.000 περίπου μαθητές σε πάνω από 1.000 σχολεία. Μάλιστα, και πάμε τώρα σε ένα ακόμη θέμα που πολύ συζητείται παντού, έτσι, τις τελευταίες εβδομάδες και κυρίως τις τελευταίες ώρες, γιατί χθες είχαμε το δεύτερο γύρο των εσωκομματικών εκλογών στο ΣΥΡΙΖΑ. Νέος πρόεδρος ο Στέφανος Κασελάκης, αλλά λίγες ώρες μετά την εκλογή του Σοφία στη Λάρισα από την Ομαρχιακή Επιτροπή ήρθε η πρώτη παρέτηση. Έτσι, του Γιάννη του Τσακνάκη, του Γιάννη Τσακνάκη, μέλος της Ομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω είναι και η μοναδική παρέτηση στις ομαρχιακές όλης της χώρας. Έγινε και είδηση, μάλιστα, η παρέτησή του. Και όπως μαθαίνουμε, Βάσο, έπεται και συνέχεια. Μόνο ότι αυτό συνεπάγεται και τις επόμενες ώρες, ημέρες μετά την εκλογή, όχι έκπληξη για τα τοπικά στελέχη, αλλά επειδή μίλησα με πάρα πολλά σήμερα στελέχη, έχω να σου πω ότι αρκετοί είναι δυσαρεστημένοι από το αποτέλεσμα. Δεν είναι μόνο αυτοί που χάρη με το αποτέλεσμα, είναι και αυτοί που το πάλευαν μέχρι τελευταία ώρα για να μην είναι ο ίδιος ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, πριν από λίγα λεπτά κλείστηκε και το ραντεβού για τις επόμενες ημέρες με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι το τηλεφώνημα του Πρωθυπουργού προς τον Στέφανο Κασελάκη να του ευχηθεί και θα έχουν και τις επόμενες ημέρες, λέει, ραντεβού. Σε τοπικό τώρα επίπεδο, να πούμε, Βάσο, 2.346 ψήφισαν στην Λάρισα, 1.293 τον Στέφανο Κασελάκη και 1.034 την Νέφη Αχτσιόγλου. Μάλιστα. Όχι και μεγάλη διαφορά δηλαδή μεταξύ τους, κάτι λιγότερο από 300 ψήφους. Όπως και να έχει όμως, είναι ο νικητής και στην περιφερειακή ενότητα της. Η παρέτηση τώρα με τι είχε να κάνει, στη μία αποδοχή του. Στη μία αποδοχή του προσώπου, βεβαίως, του Στέφανου Κασελάκη. Και υπάρχουν και άλλα στελέχη. Θα ακούσεις τώρα στο σχετικό ρεπορτάζ και την κυρία Ερμίνα Μαγαλιού, η ίδια ήταν και υποψήφια μάλιστα σε εθνικές εκλογές. Σκληρή δήλωση που κάνει και η ίδια για το εκλογικό αποτέλεσμα. Και όταν ρωτήσαμε και όλα, αν θα δούμε και κάτι και άλλες μάλλον παρετήσεις, τίποτα δεν αποκλείουν από την Ομαρχιακή πάντως του κόμματος. Και μάλιστα και αυτή η παρέτηση ήρθε λίγες ώρες. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι μέχρι και αργά το βράδυ. Ήταν σε ετοιμότητα. Ήταν σε ετοιμότητα, ναι. Αυτό το καταλαβαίνουμε φυσικά όλοι μας. Και σίγουρα θα δούμε, επαναλαμβάνω, μεγάλες αλλαγές στις επόμενες ενδεχομένως και ώρες, ίσως και σε τοπικό επίπεδο. Μένα να το δούμε αυτό, όπως και να έχει. Ήταν μια μεγάλη νίκη για τον Στέφανο Κασελάκη. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Σοφία, όμως, ένα για την ενημέρωση σε αυτό το σημείο. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα να έχουμε και εμείς πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Στέφανο Κασελάκη ανέδειξε η κάλπη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στη Λάρισα στο δεύτερο γύρο εκλογών για την επιλογή Προέδρου στο κόμμα. Το βράδυ της Κυριακής ολοκληρώθηκε κατά μέτρηση των ψήφων στα εκλογικά κέντρα της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. Συνολικά προσήλθαν στην κάλπη 2.000
346. 1293 ψήφισαν Στέφανο Κασελάκη, ενώ 1034 Σέφη Αχτσιόγλου. 19 ήταν τα μη έγκυρα ψηφοδέλτια. Ωστόσο, λίγες ώρες μετά την εκλογή του Στέφανο Κασελάκη, ήρθε και η πρώτη παρέτηση μέλους Νομαρχιακής Επιτροπής του Κόμματος στη Λάισα, αφητού Γιάννη Τσακνάκη. Επειδή τον σύντροφο του Γιάννη Τσακνάκη τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια, αγωνιζόμασταν μαζί και στο συνδικάτο, έχω να πω ότι όταν ένας άνθρωπος είναι βαθιά πολιτικά συγκροτημένος, όταν είναι τοποθετημένος ιδεολογικά στην κοινωνία και για χρόνια είναι στην αριστερά, προσφέρει και είναι στα κινήματα, ξέρει πολύ, πολύ καλά ποιος είναι, ποια είναι η πολιτική του και η ιδεολογική του ταυτότητα, οπότε ξέρει και απόλυτα αν χωράει ή δεν χωρά σε κάποιο χώρο. Όσο σκληρή ήταν και η δήλωση της Ερμήνας Μαγαλιού για το εκλογικό αποτέλεσμα, η οποία ήταν και υποψήφια βουλευτής του κόμματος σε εκλογές του περασμένου Ιουνίου. Ανησυχώ, προβληματίζομαι, αλλά δεν μπορώ να πω ότι ξαφνιάστηκα. Ανησυχώ γιατί βλέπω φαινόμενα για μένα, έτσι όπως τα κρίνουν τα πράγματα, και έτσι όπως είμαι ένα μέλος ενεργό στο πεδίο, που πάλεψα για άλλα πράγματα, θεωρώ ότι αυτό το αποτέλεσμα μου μυρίζει λιγάκι παρακμή. Είναι το νέο που έρχεται σε παλιές σαπισμένες πατηρίτσες. Μου θυμίζει μπελουσκονισμό από ιδεολογικοποίηση και θεωρώ ότι η ευθύνη είναι μπροστά μου και μπροστά σε πάρα πολλά μέλη που πιστεύουμε ότι παρά την ηγεμονία κάποιων ιδεών σε έναν καπιταλιστικά σκληρό κόσμο υπάρχουν ακόμη αυτές οι ιδέες που πρέπει να παλέψουμε για να να αλλάξουν την ζωή των ανθρώπων. Η επόμενη μέρα πώς σας βρίσκει? Η επόμενη μέρα με βρίσκει σε μια διαδικασία συλλογικής διανόησης, να το πω έτσι, ανάληψης της ευθύνης, να μπορέσουμε να παλέψουμε για έναν κόσμο που θα αντιλαμβάνεται ότι αυτή τη στιγμή όλα νοθεύονται. Η δύναμη της επικοινωνίας, η δύναμη της εικόνας, η δύναμη του χρήματος νομίζω ότι έχει θολώσει πάρα πολύ το κριτήριό μας. Βρισκόμαστε σε μία σύγχυση γενικότερος κοινωνία. Είμαι και καθηγήτρια, ξέρω τι σημαίνει ότι αυτά τα παιδιά μεγαλώνουν με τις οθόνες των κινητών τους μιλώντας γενικά. Και για να μιλήσω συγκεκριμένα τώρα για τον ΣΥΡΙΖΑ, θεωρώ ότι οι μηχανισμοί και οι διαδικασίες που επέλεξαν άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν ιδεολογικό αλλά άλλους στόχους, ήταν πολύ καλά δουλεμένοι. Ήταν ένα καλό εξυφασμένο σχέδιο, το οποίο μας βάζει τώρα όλους μας μπροστά σε μια τεράστια ευθύνη. Το σίγουρο είναι πως αναμένονται νέες εξελίξεις σε τοπικό και όχι μόνο επίπεδο. Συνεχίζοντας τώρα με το ίδιο θέμα, τις εσωκομματικές εκλογές στο ΣΥΡΙΖΑ, καλωσορίζουμε και τον Βασίλη Παντίδη μαζί μας. Βασίλη, να δούμε και τι ήταν οι πρώτες δηλώσεις και στη Μαγνησία για τον νέο πρόεδρο του κόμματος. Ναι, βεβαίως είχαμε από τη συντονίστρια την κυρία Κατσαρδί βεβαίως δηλώσεις, η οποία στάθηκε στη συμμετοχή και είπε ότι και σε τοπικό επίπεδο και την πρώτη και τη δεύτερη Κυριακή υπήρξε συμμετοχή, κάτι που καταδεικνύει ότι τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ ενδιαφέρονται βεβαίως για το μέλλον της παράταξης, γενικότερα του προοδευτικού χώρου, και η ίδια επισήμανε ότι αυτό που μετρά την επόμενη μέρα είναι βεβαίως η ενότητα, ότι πρέπει να ξεπεραστούν οι αγγυλώσεις που έχουν να κάνουν με την εκλογή, με τη διαδικασία. Θα χρειάζεται βέβαια να δουλέψουν αρκετά τώρα γι' αυτό, Φελώς. Από τα όσα ακούγονται, τις τοποθετήσεις που υπάρχουν. Και η εξωστρέφεια. Παρέτηση είδαμε από την Ομαρχιακή της Λάρισας, αλλά και συγκρούσεις μεταξύ κορυφαίων στελεχών από τις επόμενες και όλα ώρες από την εκλογή του κ. Κασελάκη. Το κλίμα ήταν τεταμένο την προεκλογική περίοδο αλλά και μετά την πρώτη Κυριακή, με κορυφαία στελέχη και γνωστές προσωπικότητες από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως να έχουν διασταυρώσει τα ξύφη τους, και τελικά οδηγήθηκαν τα πράγματα στα όσα είδαμε και στο αναλυτικό ρεπορτάζ της Σοφίας και με την εκλογή Κασελάκη. Και βεβαίως το ζητούμενο είναι η επόμενη μέρα για το ΣΥΡΙΖΑ και τι αποτύπωμα μπορεί να έχει στην ελληνική κοινωνία, κάτι το οποίο ανέφερε στις δηλώσεις της και η κυρία Κατσαρδί ό,τι αφορά στη Μαγνησία. Ωστόσο, όπως είπε χαρακτηριστικά, η εξωστρέφεια και σε κάθε περίπτωση η επόμενη μέρα που πρέπει να χαρακτηριστεί από ενότητα είναι αυτό που μετρά για να διατηρηθεί η συνοχή στο κόμμα και να έχει και πρόταση ουσιαστική επί του πολιτικού πεδίου, όπως είπε συγκεκριμένα η κυρία Κατσαρδί. Για να την ακούσουμε. Ο Στέφανος Κασελάκης είναι ο νικητής των εσωκομματικών εκλογών στο ΣΥΡΙΖΑ. Η Έφη Αχτσιόγλου, μάλιστα, μετά τα πρώτα αποτελέσματα χθες, τηλεφώνησε στον Στέφανο Κασελάκη και τον συνεχάρη για την νίκη του. Λίγο αργότερα ακολούθησαν τα συγχαρητήρια και από τον απερχόμενο πρόεδρο Αλέξη Τσίπρα αλλά και τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελο. Στο β' γύρο των εσωκομματικών εκλογών στον ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν 133.261 μέλη.
Στο σύνολο, η κάλπη συγκέντρωσε περίπου 15.000 λιγότερες ψήφους σε σχέση με την πρώτη Κυριακή. Σημειώνεται πως κατά τον πρώτο γύρο είχαν προσέλθει στις κάλπες 148.821 μέλη. Έξω από την Κουμουνδούρου, μάλιστα, στήθηκε εξέδρα προκειμένου να απευθυνθεί στα μέλη του κόμματος ο νέος πρόεδρος. Και στο Βόλο, πάντως, αρκετά τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ που έσπευσαν για την εκλογική διαδικασία. Η συντονίστρια του ΣΥΡΙΖΑ, σε επίπεδο Μαγνησίας, τόνισε αναφορικά με τα όσα έλαβαν χώρα την Κυριακή. Δεύτερη Κυριακή των εκλογών του κόμματός μας, του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, μια πολύ σημαντική μέρα για το κόμμα μας, για την αξιωματική αντιπολίτευση και φυσικά για τη χώρα. Οι εκλογές αυτές αφορούν όλους τους αριστερούς και προοδευτικούς πολίτες της χώρας, τη Δημοκρατική Παράταξη και το αύριο της Δημοκρατικής Παράταξης στη χώρα. Και γι' αυτό έχουν τόσο μεγάλο ενδιαφέρον και πραγματικά την τελευταία εβδομάδα είδαμε και σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στα social media κατακλείστηκαν από τη συζήτηση για το αύριο του κόμματός μας. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος δίνει τις ελπίδες του στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία προκειμένου να δώσει μια απάντηση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Εκεί είναι οι ελπίδες για το αύριο και το ποιος μπορεί να κερδίσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Να πω ότι σήμερα έχουμε προς το παρόν μια μειωμένη συμμετοχή περίπου κατά 20% σε σχέση με την προηγούμενη Κυριακή που είχαμε περισσότερους υποψήφιους. Θα δούμε αν αυτό θα συνεχίσει και αν συμβαίνει το ίδιο πανελλαδικά. Ακόμα δεν έχουμε εικόνα. Να πω ότι για το αύριο της παράταξής μας το σημαντικότερο είναι η ενότητα και φυσικά τα υπόλοιπα θα τα πούμε στο συνεδριό μας. Εν τω μεταξύ, τη δική του τοποθέτηση για την επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ έστειλε και ο Ευκλήδης Αγκαλιώτος, λίγη ώρα μετά τη γνωστοποίηση του νικητήριου αποτελέσματος για τον Στέφανο Κασελάκη στις εσωκομματικές εκλογές. Ο κύριος Τσακαλώτος έγραψε: «Η αριστερά είναι εδώ. Είναι μαθημένη στα δύσκολα. Με παρακαταθήκη τις νίκες, τις ιδέες και τις αξίες μας, συνεχίζουμε πάντα αριστερά». Αυτά λοιπόν με το ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα το μεγάλο ζήτημα για όλους, για ολόκληρη τη Θεσσαλία, Βασίλη, είναι η νέα κακοκαιρία που έρχεται. Ναι. Οπότε όλοι δουλεύουν πυρετοδός. Κυρίως τώρα έχει πέσει το βάρος τα τελευταία 24 ώρα κυρίως για να καθαρίσουν οι χήμαροι. Σε αυτό τώρα το έργο, που είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας, συνδράμει και ο Δήμος Βόλου με δικές του δυνάμεις. Ακριβώς. Το στοίχημα, όπως είπες, είναι να καθαριστούν τα φρεάτια και οι χήμαροι. Γι' αυτό ακριβώς το σκοπό έχουμε και συνεργεία του Δήμου Βόλου, που όλες αυτές τις ημέρες είναι έξω, κυρίως τις βραδινές ώρες, και γίνεται ο καθαρισμός στην πόλη από τη σκόνη και το χώμα, το οποίο το έχουμε δει και στα αυτοκίνητα βεβαίως να αποτυπώνεται έντονα και όχι μόνο. Αλλά την ίδια ώρα, ειδικότερα από σήμερα, έχουμε την συνεργασία ανάμεσα στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας, ό,τι αφορά στο Βόλο και τη Μαγνησία, αλλά και το Δήμο Βόλου, με συνεργεία τα οποία είναι έξω και ακριβώς Βάσο, και ο Δήμαρχος του Βόλου, πλαισιωμένος από συνεργάτες του, σήμερα επισκέφθηκε σημεία όπου γίνεται καθαρισμός σε κήτες χυμάρων. Και βεβαίως ακριβώς αυτό είναι το οποίο μπαίνει στο επίκεντρο εν όψη και των νέων καιρικών φαινομένων σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων. Να σημειώσουμε λοιπόν ότι ο Δήμαρχος επισήμανε σήμερα ότι δεν χρειάζεται πανικός, χρειάζεται προσοχή σε κάθε περίπτωση, και ο Δήμος Βόλου θα ενημερώνει εκτενώς για την εξέλιξη, όπως είπε, του κύματος κακοκαιρίας. Παράλληλα, να σημειώσουμε ότι αύριο το πρωί στις 11 στο Δημαρχείο του Βόλου, ο Δήμαρχος, ο κύριος Μπέος, θα προχωρήσει σε ενημέρωση για τα έκτακτα μέτρα που λαμβάνονται για την ελαχιστοποίηση των πιθανών συνεπειών. Την ίδια ώρα, και σε κάτι επίσης σημαντικό που το έθιξε και στη συνέντευξη την Παρασκευή ο Δήμαρχος του Βόλου, ο κύριος Μπέος, απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εκφράζοντας τις απορίες του σχετικά με ανακοίνωση των υπηρεσιών του ίδιου του Υπουργείου, που δεν βλέπουν επιβάρυνση, όπως έγινε γνωστό, της λίμνης Κάρλας, αναφέρει ο κύριος Μπέος, και άρα του παγαστικού από τις πλημμύρες, παραθέτοντας μάλιστα τα αποκαλυπτικά στοιχεία των αναλύσεων από πιστοποιημένο εργαστήριο. Για μία ακόμη φορά, ο Δήμαρχος του Βόλου ζητεί να κλείσει το θυρόφραγμα της Κάρλας, υπογραμμίζοντας τους άμεσους κινδύνους για τη δημόσια υγεία και τον παγαστικό. Μάλιστα. Αυτό είναι τώρα ένα ζήτημα παράλληλα με τα όσα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία. Αλλά θα δούμε τώρα το ρεπορτάζ που έχει να κάνει με τον καθαρισμό των χυμάρων. Ακριβώς. Και πρέπει να θυμίσουμε ότι στην ίδια συνέντευξη τύπου της περασμένης Παρασκευής, ο Δήμαρχος Βόλου, σε πολύ έντονο και αυστηρό ύφος, είχε καλέσει την Περιφέρεια και την Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας να απομακρύνουν τους μεγάλους όγκους από τους χυμάρους, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Απομακρύνετε γρήγορα τα μπάζα, γιατί θα μας πνίξουν σε περίπτωση που έρθει πάλι έντονη η κακοκαιρία». Σήμερα συνδράμει αυτό τώρα, επισήμανε και σήμερα, σε αυτό το έργο. Ναι. Δεν ξέρουμε αν αυτό δείχνει
ότι δεν είδε τις εργασίες που ζήτησε να προχωρούν στο βαθμό που θα έπρεπε. Mm. Δεν το ξέρουμε αυτό, γι' αυτό χρειάστηκε και η συμβολή του Δήμου. Το ζητούμενο σε κάθε περίπτωση είναι να είναι εντάξει οι χήμαροι και τα ρέματα. Να καθαριστούν όπως πρέπει, διότι υπάρχει κίνδυνος να πλημμυρίζουν τα σπίτια. Ό,τι συνέβη και στην κακοκαιρία Ντάνιελ. Βεβαίως να σημειώσουμε ότι οι μετεωρολόγοι λένε ότι δεν θα έχουμε το ίδιο επίπεδο. Δηλαδή στην ισχύ της κακοκαιρία, αλλά είναι όμως σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνουν τα προβλεπόμενα για να μην κινδυνεύσουν σπίτια και καταστήματα. Mm-hmm. Πάμε να δούμε τα ρεπορτάζ. Με δεδομένες τις προβλέψεις των μετεωρολόγων για νέο κύμα κακοκαιρίας και στο νομό Μαγνησίας, τα συνεργεία βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους και κάνουν τις απαραίτητες εργασίες. Ετοιμότητα υπάρχει όμως και στις τάξεις των εθελοντών στο νομό. Δυστυχώς από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη τουλάχιστον περιμένουμε ακόμη μια δύσκολη κατάσταση. Ελπίζουμε και όπως τουλάχιστον εγώ το βλέπω, δεν θα είναι τόσο δυνατές οι συνθήκες και άσχημες όσο την προηγούμενη φορά. Βέβαια, τίποτα δεν είναι σίγουρο. Ο Βόλος πιστεύω δεν θα έχει τόσο μεγάλο χτύπημα. Σίγουρα θα έχουμε πάρα πολλά νερά στο ανατολικό πύλιο και ίσως και στο νότιο και από τη μεριά της Λάρισας, Καρδίτσας, Φαρσάλων και αυτά. Εμείς ούτως ή άλλως σαν ομάδα όπως την προηγούμενη φορά είμαστε πλήρη ετοιμότητα παρόλο που έχουμε καταστρέψει τα περισσότερα μας εργαλεία και μηχανήματα ανασυγκροτιζόμαστε, ετοιμαζόμαστε και πιστεύω ότι για ακόμη μια φορά αν χρειαστεί, ελπίζουμε όχι, θα είμαστε στους δρόμους, θα είμαστε στις γειτονιές, θα είμαστε μέσα στο Βόλο και σε όλο το πύλιο που χρειαστεί και όχι μόνο, και στην Καρδίτσα αν χρειαστεί να ξαναπάμε τόσες φορές, για να βοηθήσουμε τον κόσμο να ξεπεράσει όσο γίνεται πιο εύκολα αυτή την κακή κατάσταση. Πιστεύω και ελπίζω ότι δεν θα είναι τόσο δύσκολη, αλλά μέχρι να τελειώσει είμαστε σε ετοιμότητα. Αλλά επειδή η μεγάλη βροχόπτωση δεν είναι από τη μεριά του Βόλου στο πύλιο, ελπίζουμε να μην έχει τόσο πολύ νερό που θα δημιουργήσει πρόβλημα. Βέβαια, επειδή έχουμε γυρίσει όλη την περιοχή, όλο το πύλιο και όλη τη Μαγνησία, τα εδάφη πια είναι τόσο σαθρά από την υγρασία και έχουν ήδη έτοιμα να ξεκολλήσουν, που πιστεύω ότι και με μια μικρή βροχούλα θα αρχίσουν να ξεκολλάνε και να δημιουργούν προβλήματα. Ελπίζω τα προβλήματα αυτά να είναι μικρά, να είναι γρήγορα να αντικατασταθούν και να μπορέσει ο κόσμος να κυκλοφορεί κανονικά. Υπάρχουν όμως ακόμη σημεία στην πόλη του Βόλου, όπου οι κάτοικοι υπασχίζουν να καθαρίσουν σπίτια και επιχειρήσεις που σαρώθηκαν από τα νερά της λάσπης και τις φερτές ύλες που κάλυψαν ολόκληρες συνοικίες από την υπερχείληση του χυμάρου Κραυσίδωνα. Τα συνεργεία λοιπόν της περιφέρειας τις τελευταίες ημέρες εργάζονται πυροτοδός για να καθαρίσουν τον Κραυσίδωνα, αφού το επίπεδο της κήτης του ανέβηκε πάνω από 1,5 μέτρο σε πολλές περιπτώσεις από τους χιλιάδες τόνους πέτρας που κατέβασε το ποτάμι από τις πλαγιές του πηλίου, μαζί με τεράστιους κορμούς δέντρων που ξεριζώθηκαν από τα ορμητικά νερά, προκαλώντας τις πλημμύρες που προκάλεσαν καταστροφές σε ολόκληρες συνοικίες στην πόλη του Βόλου. Με αφορμή πάντως τη νέα κακοκαιρία που αναμένεται, λαμβάνονται μέτρα και στη λίμνη Κάρλα. Εξετάζονται τρόποι για την αντιμετώπιση της κατάστασης, αφού η λίμνη έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα όρια της και υπάρχει κίνδυνος από τις νέες βροχές να κατακλυστούν από τα νερά της στα παρακάρλια χωριά μεταξύ Βόλου και Λάρισας. Τα συνεργεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας συνδράμουν συνεργεία του Δήμου Βόλου για τον καθαρισμό της κήτης των χυμάρων Καραυσίδων, Ανάβρου και του ρέματος Ματσάγκου στην Αγριά. Εν αναμονή της άφιξης του νέου κύματος κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει και το Βόλο σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων. Και μετά από αίτημα της Περιφέρειας στην συνεργασία, που φυσικά αποδεχθήκαμε αμέσως, συμβάλλουμε με μηχανήματα στον καθαρισμό της κήτης των συγκεκριμένων χυμάρων, επεσήμανε μεταξύ των άλλων ο Δήμαρχος του Βόλου Αχιλλέας Μπέος. Ο ίδιος πάντως βρέθηκε με συνεργάτες του σε συγκεκριμένα σημεία και συνομίλησε με πολίτες σήμερα. Τώρα, πριν πάμε, Βασίλη, να δούμε πιο αναλυτικά τι έχει γίνει μεταξύ του Υπουργείου, του Αρμόδιου και του Δήμου Βόλου για τα νερά της Κάρλας, αλλά κυρίως για τους όγκους νερού που καταλήγουν στο παγαστικό. Σύμφωνα και με τα όσα ο Δήμαρχος Βόλου είπε την περασμένη Παρασκευή, παρουσιάζοντας μάλιστα και αποτελέσματα για επιβάρυνση του παγαστικού κόλπου. Να πούμε καταρχάς σε αυτό το σημείο ότι έχουν λήξει με τραγικό τρόπο οι έρευνες για την αναζήτηση του αγνοούμενου Αλιέα, 43 ετών, ο Χρυσοβαλάτης Κονταλέξης λοιπόν, μετά από μια μεγάλη επιχείρηση αναζήτησής του μέσα στα νερά της Κάρλας, όπου είχε την περασμένη εβδομάδα μεταβεί για ψάρεμα μαζί με τον αδερφό του, εντοπίστηκε δυστυχώς νεκρός. Έχασε τη ζωή του, 43 μόλις ετών. Συντετριμένοι συγγενείς και φίλοι, περιττό να το πούμε, και η κηδεία του θα τελεστεί αύριο, θα γίνει αύριο Τρίτη στις 4 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίας Ευαγγελίστριας στη Ροδιά του Τυρνάβου. Έτσι, μια τραγωδία. Είναι συγκλονιστικό πραγματικά. Έχουμε και τα λόγια της μητέρας του, αδικοχαμένου. Και τα λόγια της μητέρας, βέβαια. Που... Η οποία μίλησε για πολύ μεγάλο κακό που βρήκε το σπιτικό του. Δεν περιγράφονται δηλαδή. Έτσι είναι. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα πιο αναλυτικά τι γίνεται με την Κάρλα, τι γίνεται με τα νερά. Επιβάρυνση μετρήθηκε σε δειγματοληψίες που έγιναν από τη ΔΕΙΑΜ στον παγαστικό. Ωστόσο, το Υπουργείο
μέσα στο Σαββατοκύριακο είπε ότι όλα είναι καλά με τα νερά της Κάρλας. Και το είπαμε και προηγουμένως ότι ο Δήμαρχος απέστειλε επιστολή στον Υπουργό και του επισημαίνει όλα αυτά τα σημεία τα οποία μόλις έθιξες Βάσο και τα είδαμε και αναλυτικά στη συνέντευξη της Παρασκευής. Και με αγωνία, όπως είδαμε και στο κλείσιμο του προηγούμενου ρεπορτάζ, βεβαίως από τους κατοίκους, οι οποίοι αρκετοί εκεί, επειδή είναι αγρότες παραγωγή, έχουν μείνει χωρίς δουλειά σε Ριζόμπιλο, Στεφανοβίκιο για παράδειγμα. Και ανησυχούν τώρα και μας το έλεγαν και σε συνδέσεις που κάναμε πριν από λίγο καιρό, ότι αν βρέξει, τότε μπορεί να μείνουμε και χωρίς σπίτι. Mm-hmm. Καταλαβαίνει την κρισιμότητα της κατάστασης. Τώρα, όπως είπες, μέσα στο Σαββατοκύριακο, το Υπουργείο, το ΙΠΕΝ, σε ό,τι έχει να κάνει με την Κάρλα, επισημαίνει ότι από τις μετρήσεις διαπιστώνεται πως το pH εντός της λίμνης είναι ελαφρώς αυξημένο. Δεν ανοιχνεύονται, επισημαίνεται από το Υπουργείο, πετρελαϊκοί υδρογονάνθρακες, φενόλες και χλωριόντα. Και βεβαίως δίνει μία εικόνα ότι η ποιότητα του νερού της λίμνης Κάρλας στα όρια. Αυτό, μην πιάνουν διαφορετικές παραμέτρους και μετρούν. Γιατί μήπως έχουμε εδώ να υπάρχει έτσι αυτό το χάσμα μεταξύ των μετρήσεων από το Υπουργείο και από τη ΔΕΙΑ. Mm-hmm. Άμα μετρούν διαφορετικές παραμέτρους, αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δούμε. Εννοείται. Τότε λογικό δεν θα συγκλίνουν τα στοιχεία. Αλλά το θέμα για όλους είναι ένα. Είναι τα νερά μολυσμένα ή δεν είναι. Το σημαντικό. Ας αφήσουμε αυτό. Λίγο τους, τα χημία. Επιστημονικά, φενόλες, τι άλλο λένε. Μπορεί να δώσει το Υπουργείο, το αρμόδιο Υπουργείο, μια σαφή απάντηση. Υπάρχει μόλυνση ή δεν υπάρχει. Ναι, δεν ξέρει το Υπουργείο τι είναι μολυσμένο νερό και τι δεν είναι. Ουσιαστικά λοιπόν για αυτό που λες τώρα και θα το δούμε και στο ρεπορτάζ, επισημαίνεται από το Υπουργείο, δηλαδή στην ανακοίνωση ουσιαστικά, ότι η ποιότητα του νερού της λίμνης Κάρλας στα όρια που ήταν πριν από την πλημμύρα δεν έχει ουσιοδός επιβαρυνθεί. Πριν από την πλημμύρα. Ναι, λένε. Μπερδεμένα μας τα λένε πάντως. Λένε τώρα ότι τα σωζερευμένα έδατα γύρω από τη λίμνη είναι σε καλύτερη κατάσταση από τα έδατα εντός αυτής. Πάντως απάντηση δεν έχουμε για το τι πέφτει στον παγκαστικό, αν πέφτει και τι πέφτει. Όχι, ξεκάθαρη απάντηση δεν έχουμε. Εντάξει. Αλλά έτσι και υπάρχει δεν... και όπως είπες και ένα μπέρδεμα για το τι μετράει το Υπουργείο. Αυτό δεν είναι ξεκάθαρη εικόνα για όλους. Δεν είναι ξεκάθαρη εικόνα για τους πολίτες και για τους επαγγελματίες γύρω από τον παγκαστικό κόλπο. Αλλά και για τους ανθρώπους εκεί στα παρακάρλια χωριά επίσης. Ναι. Και για μας εδώ, λόγω του παγαστικού παράγοντα. Και για τον παγαστικό και για τις περιοχές γύρω από την Κάρλα. Σαφώς. Αλλά δεν είναι καθόλου σαφές τώρα αυτό που παρακολουθούμε και ακούμε. Δεν είναι βγάλαμε μια ανακοίνωση και για άλλα μιλάμε. Ναι, δυστυχώς δεν ξεκαθαρίζεται η κατάσταση. Υπάρχει καθημερινή ροή νερού και δημολυσμένου νερού προς τον παγκαστικό. Ναι ή όχι, γιατί δεν βγαίνει να απαντήσει κάποιος. Επίσης το ίδιο είπε και από τους αρμοδίους. Ποιες είναι οι υπηρεσίες που επιβλέπουν όλο αυτό το θέμα, δηλαδή, γιατί δεν μιλάει καμιά αρμόδια υπηρεσία. Ειλικρινά δεν το καταλαβαίνουμε μετά από τόσες μέρες. Σωστά. Οφείλουν να μας δώσουν απαντήσεις, εμάς ειδικότερα τους βολιώτες, και όλο αυτό και μετά τα όσα επισήμανε και η Ένωση Χημικών. Μα ποιος είναι ο λόγος να υπάρχουν τόσα ερωτήματα, να υπάρχει τέτοια αγωνία, ακόμη και από τους επαγγελματίες, και κανένας να μην παίρνει απάντηση. Υπάρχει κάποιος λόγος που δεν δίνεται συγκεκριμένη απάντηση? Όχι, δεν είναι μολυσμένα. Ναι, είναι μολυσμένα. Όχι, δεν πέφτουν στον παγκαστικό. Ναι, πέφτουν στον παγκαστικό. Πόσο πιο απλά? Γιατί τόσο πολύ σύνθετα? Ναι, αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα ακριβώς. Γιατί δεν τα κάνουν απλά και λιανά, όπως λέει και ο λαός και ο κόσμος, για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τι συμβαίνει. Συγκεκριμένα πράγματα. Και επίσημα τώρα... να βγει κάποιος, να βγει επίσημα και να μας πει με πολύ απλά λόγια τι ακριβώς συμβαίνει και να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα. Είναι αυτό το οποίο, όπως είπα, ζήτησαν και εκπρόσωποι συλλόγων. Να βγει το αρμόδιο Υπουργείο ή η αρμόδια Διεύθυνση Υγείας Περιβάλλοντος της Περιφέρειας και να πει: οι μετρήσεις που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τη ΔΕΙΑΜ και το Δήμο Βόλου δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Θα μιλήσει όμως κάποιος? Δευτέρα είναι σήμερα. Από την Παρασκευή το θέμα. Και η μόνη ανακοίνωση που λες είναι από το Υπουργείο το αρμόδιο που δεν ξεκαθαρίζει τίποτα. Πριν από τις πλημμύρες, πώς ήταν το νερό? Δεν ρωτήσαμε. Ρωτάμε όλοι και έχουμε ανησυχία και αγωνία μετά τις πλημμύρες. Και όλα αυτά που μεταφέρθηκαν στην Κάρλα. Και το βιολογικό καθαρισμό της Λάρισας, που δεν ξέρουμε καν αν ακόμη έχει αποκατασταθεί, που μέσω του ποινιού καταλήγουν τα νερά στην Κάρλα. Θα μιλήσει κανένας γι' αυτό? Ναι, για τον παγαστικό μετά τα όσα έγιναν και με νεκρά ζώα, τα οποία έπεσαν στον παγαστικό, όλη αυτή την εικόνα που υπήρξε. Επίσης και γι' αυτό που είναι άμεσα, είναι συναφές με το θέμα των υδάτων που καταλήγουν στον παγκαστικό από την Κάρλα. Επίσης και γι' αυτό δεν έχουμε ξεκάθαρες απαντήσεις. Γιατί δεν είναι σαφές ότι ρωτάει καθένας που αγωνιά? Εννοείται. Και για τον παγκαστικό και για την Κάρλα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πού πάνε αυτά τα λίμματα? Ποιος έχει αποφασίσει να έρχονται αυτά τα λίμματα προς τα... Πόσο καιρό ακόμη?
Τι είναι αυτά τώρα, δηλαδή, γιατί δεν καταλαβαίνουμε. Και αντί να έχουμε σωστή ενημέρωση, ορθή ενημέρωση και με στοιχεία, ερχόμαστε τώρα να τα περιπλέξουμε ακόμη περισσότερο. Τι θα πει το νερό της Κάρλας πριν από τις πλημμύρες? Ποιος ρώτησε? Θα μπορούσαμε να είχαμε ρωτήσει, αλλά ποιος ρώτησε για πριν από τις πλημμύρες? Τέλος πάντων, πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Με την ανακοίνωση, λοιπόν. Με την απάντηση, ναι. Γιατί και την ανακοίνωση... απαντήσεις δεν πέραμε ούτε τις προάλλες που ήμασταν στα χωριά τα παρακάρλια. Ναι. Και όταν ρωτούσαμε, επειδή ήταν και κυβερνητικό κλιμάκιο εκεί, τι σας είπαν, εκτός από την περιφέρεια που έχει τη διαχείριση Κάρλας, τι θα γίνει με τα πλημμυρισμένα χωριά, πάλι δεν παίρναμε ξεκάθαρες απαντήσεις. Τι δηλαδή, πρέπει δηλαδή να κάνει. Από εδώ και από εκεί. Οι πολίτες όλοι, τι πρέπει να κάνουν οι επαγγελματίες για να πάρουν μια απάντηση ακριβώς, από αρμόδιους υπουργούς? Απάντηση και από το κεντρικό κράτος και το Υπουργείο. Ποια διαδικασία πρέπει ακριβώς να ακολουθήσουν και γιατί πρέπει να την ακολουθήσουν? Δεν είναι αυτονόητο ότι υπάρχουν ερωτήματα, υπάρχει ανησυχία, άρα περιμένω απαντήσεις? Τι άλλο πρέπει να γίνει δηλαδή? Τόσο δύσκολο. Ακόμη και χάλια να είναι κατάσταση, καλή να είναι. Και να διαψεύδονται τα στοιχεία του Δήμου Βόλου. Να διαψευστούν. Να βγουν τα άλλα τα αποτελέσματα. Με δύο λόγια να βγουν να απαντήσουν στους πολίτες. Ακριβώς επ' αυτών των θεμάτων, απλά, δεν χρειάζεται πολλή ανάλυση. Απαντήσεις για το τι γίνεται με τα νερά που κατευθύνονται στην Κάρλα μετά τις πλημμύρες, μετά τη βλάβη στο βιολογικό καθαρισμό της Λάρισας και αν από αυτά τα νερά, τα λίμματα, τα μολυσματικά ή όχι, μολυσματικά, καθαρά, ας το κρίνουν οι ειδικοί και οι επιστήμονες, καταλήγουν ποσότητες και πόσες ποσότητες στον παγασιτικό, για πόσο χρονικό διάστημα και για πόσες ακόμη μέρες. Και εμείς θα συνεχίσουμε απλά στο ρεπορτάζ και θα προσπαθήσουμε να τις πάρουμε τις απαντήσεις. Ναι, για να δούμε, Βασίλη, εμείς δεν θα το, εννοείται ότι θα το εγκαταλείψουμε, θα δούμε πότε θα έχουμε τις απαντήσεις. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Από τις πρώτες μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στα πλημμυρισμένα νερά στην περιοχή της λιμνής Κάρλας εξαιτίας της κακοκαιρίας Ντάνιελ, δεν προκύπτει σημαντικό πρόβλημα ρύπανσης όπως ανακοίνωσε το ΙΠΕΝ. Σε κάθε περίπτωση οι μετρήσεις θα συνεχιστούν. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση κατόπιν εντολής του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θόδωρου Σκυλακάκη, ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, ο ΦΥΠΕΚΑ, διενήργησε στις 19 Σεπτεμβρίου μετρήσεις της ποιότητας των υδάτων σε 5 σημεία στην περιοχή της λίμνης Κάρλας. Από αυτά τα δύο βρίσκονται εντός της λίμνης και τα υπόλοιπα εκτός, στις παρακείμενες πλημμυρισμένες εκτάσεις παραπλεύρως της τεχνητής λίμνης. Οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν αφορούν σε σειρά φυσικοχημικών παραμέτρων, αγωγημότητα, pH, αιωρούμενα στερεά, διαλυμένο οξυγόνο και άλλα, σε ορισμένες χημικές ουσίες όπως αμμονία, πετρελαϊκή, υδρογονάνθρακες και φενόλες, καθώς και σε μια σειρά βαρέων μετάλλων. Με σκοπό να αξιολογηθεί η επίπτωση της πλημμύρας στην ποιότητα των υδάτων, διεξήχθη συγκριτική ανάλυση των μετρήσεων σε σχέση με αντίστοιχες μετρήσεις προηγούμενων ετών εντός της λίμνης Κάρλας. Σύμφωνα πάντα με το ΙΠΕΝ, από τις μετρήσεις διαπιστώνεται πως το pH εντός της λίμνης είναι ελαφρώς αυξημένο 8,9 έναντι 8,7. Το σύνολο των υπολείπων φυσικοχημικών παραμέτρων που μετρήθηκαν εμφανίζονται βελτιωμένες σε σχέση με τις τιμές του στη λίμνη πριν από την πλημμύρα. Πιθανότατα αυτό συνόδευε, διότι ο όγκος του νερού εντός της λίμνης έχει αυξηθεί πολύ από την εισρωή μεγάλων ποσοτήτων νερού, ως αποτέλεσμα της κακοκαιρίας Ντάνιελ. Συνολικά εκτιμάται, όπως υπογραμμίζει η ανακοίνωση του αρμοδίου Υπουργείου, ότι η ποιότητα του νερού της λίμνης Κάρλας στα όρια που ήταν πριν από την πλημμύρα δεν έχει ουσιοδώς επιβαρυνθεί, ενώ τα συσσωρευμένα ύδατα γύρω από τη λίμνη είναι σε καλύτερη κατάσταση από τα ύδατα εντός αυτής. Και τώρα να δούμε, Βασίλη, πώς όλοι προετοιμάζονται για τα έντονα καιρικά φαινόμενα που θα έχουμε τις επόμενες ημέρες. Είναι και οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη πληγεί και προσπαθούν, λαμβάνουν τα δικά τους μέτρα, ναι, για να αποφύγουν νέο πλημμυρικό φαινόμενο. Και αυτό που συμβαίνει είναι σε αρκετές περιπτώσεις να βάζουν αναχώματα, δηλαδή σε σημεία που μπορεί να εισρεύσει το νερό είτε σε επιχειρήσεις είτε σε σπίτια, να βάζουν τσουβάλια με χώμα ή να προσπαθούν τέλος πάντων με κάποιο τρόπο να εμποδίσουν τον όγκο νερού. Να ευχηθούμε βεβαίως να μην έχουμε ακραία φαινόμενα, αλλά θα χρειαστεί προσοχή σε κάθε περίπτωση. Προσπαθούν λοιπόν με όποιο τρόπο μπορούν να ενισχύσουν αυτούς τους χώρους, διότι όπως θα δούμε στη συνέχεια μας μιλά ο κύριος Τσουράπας, ο οποίος είναι ο πρόεδρος των Αρτοπιών, ως ένας επαγγελματίας μεταξύ των πολλών, όπου στέκονται στα όσα έγιναν το τελευταίο διάστημα και συνάδελφοί του, όπως μας είπε χαρακτηριστικά, όντως πλημμύρισαν και σε αρτοπία στην πόλη του Βόλου. Mm-hmm. Προσπαθούν λοιπόν να καταβάλουν προσπάθεια να προετοιμαστούν, να βάλουν ψηλά την πρόληψη για να μην έχουν θέματα, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που ακόμη κάποιοι επαγγελματίες, όπως μας είπε και ο κ. Τσουράπας, αλλά μας το έχουν πει και άλλοι, βγάζουν λάσπες από καταστήματα και σπίτια. Βασίλη, σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ. Εμείς πάμε να δούμε το σχετικό θέμα.
Αναχώματα στα καταστήματά τους βάζουν επαγγελματίες στην πόλη του Βόλου μετά τα πλημμυρικά φαινόμενα με τα οποία ήταν αντιμέτωποι το προηγούμενο διάστημα λόγω της κακοκαιρίας Ντάνιελ. Υπάρχουν επιχειρηματίες που ακόμη βγάζουν λάσπες από τα καταστήματά τους σε σημεία στην πόλη του Βόλου, με τον πρόεδρο των Αρτοπιών να επισημαίνει για την κατάσταση η οποία δημιουργήθηκε και σε Αρτοπία στο πολεοδομικό συγκρότημα. Πριν από δύο εβδομάδες που ξεκίνησε η κακοκαιρία με τον Ντάνιελ, τις τέσσερις πρώτες ημέρες δουλέψανε μόνο 15 Αρτοπία σε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου. Δηλαδή δεν είχαν πρόβλημα με το ρεύμα και είχαν και νερό εμφιαλωμένο, εννοούμε. Και από τότε το Σωματείο μοίραζε νερά σε όλα τα μέλη του. Ακόμα και μέχρι αυτή τη βδομάδα μοιράζουμε νερά σε όλα τα μέλη ώστε να μπορούν να ζυμώνουν το ψωμί και ό,τι άλλο παράγουν με εμφιαλωμένο νερό. Όλα τα νερά αυτά είναι προσφορά από διάφορους ανθρώπους με αλφα κεφαλαίο που ακόμα μας στηρίζουν και συνεργάτες, όπως είναι η Μίλη Λούλη, όπως είναι η Μαγιά Χελιδόνη, όπως είναι από την περιφέρεια ο κύριος Αγοραστός, όπως είναι οι συνταξιούχοι της Άγιες ΒΕ, όπως είναι το Σωματείο της Κατερίνης, Αρτοπιών της Κατερίνης, που και αυτοί μας στείλαν νερά, και περιμένουμε και ακόμα κι άλλα. Οπότε οι αρτοποίοι του Βόλου που είχαν πρόβλημα με το νερό και έχουμε ακόμα, ζυμώνσαμε και ζυμώνουμε με εμφιαλωμένο νερό. Να είναι σίγουρο το καταναλωτικό κοινό ότι το νερό είναι ασφαλές, όπως και όλα τα προϊόντα μας. Σε αντίθεση με άλλες αλυσίδες ή άλλα μάρκετ που διαθέτουν κατεψυγμένα, που δεν είχαν ανοίξει την πρώτη εβδομάδα, ανοίξαν τη δεύτερη εβδομάδα. Παρ' όλα αυτά, εμείς στηρίξαμε όλους τους καταναλωτές, τους εξυπηρετήσαμε, παρότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, και εξυπηρετήσαμε και την πολιτική προστασία που ζητούσε ψωμί για τα χωριά, τα αποκλεισμένα, που έπρεπε να πάνε τα προϊόντα με τα ελικόπτερα. Ακόμα δεν έχουμε συνέλθει από την πρώτη κακοκαιρία. Θέλω να πω ότι ακόμα και τώρα, δύο αρτοπία του Βόλου δεν έχουν επανέλθει σε λειτουργία. Υπολειτουργούν. Είναι τόσες οι ζημιές που έχουν να ανταποκριθούν, που δεν μπορούν και έχουν θέματα. Ελπίζουμε η νέα κακοκαιρία να είναι πιο ελαφριά και να μην μας επηρεάσει τόσο πολύ. Θα δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε και αυτή. Όλα αυτά και με τα νερά που προσέφερε το Σωματείο, η τιμή του ψωμιού δεν έχει αυξηθεί. Ένας λόγος για να μην επηρεαστεί το κατανοητικό με το θέμα της τιμής. Την πρώτη εβδομάδα ήταν αυξημένη η κίνηση, γιατί ήταν μόνο τα 15 μαγαζιά που δουλεύαν σε όλο το πόλεμο. Μετά όμως οι υπόλοιπες εβδομάδες έχει πέσει η κατανάλωση. Τώρα όλοι είναι συγκρατημένοι, όλοι είναι φοβισμένοι και περιμένουν να δουν τις εξελίξεις την κακοκαιρία. Ελάτε τώρα πάμε να καλωσορίσουμε μαζί μας τον γνωστό μετεωρολόγο, τον κύριο Θεοφάνη Τακούδη. Για άλλη μια φορά είναι εδώ στην τηλεόραση του Άστρα για να μας ενημερώσει για τα καιρικά φαινόμενα που αναμένουμε τις επόμενες ώρες. Κύριε Τακούδη, καλό σας απόγευμα. Καλό απόγευμα σε όλους και καλή εβδομάδα. Και καλή εβδομάδα και σε εσάς. Ολόκληρη η Θεσσαλία όμως αυτά τα τελευταία 24 ώρα πραγματικά κρέμεται από τα χείλη των μετεωρολόγων. Περιμένουμε να ακούσουμε τι είναι αυτό που θα έρθει από τις επόμενες ώρες. Αν κι εσείς οι προγνώσεις δικές σας θέλουν από τις επόμενες ώρες να ξεκινά αυτή η κακοκαιρία. Όχι, ύστερα από κάποιες ώρες, προς το βραδάκι δηλαδή, περιμένουμε τα πρώτα φαινόμενα. Μέχρι αύριο το μεσημέρι θα έχουμε φαινόμενα αρκετά, όχι όμως προβληματικά, στην νότιο-δυτική Θεσσαλία, δηλαδή περιοχές του νομού Καρδίτσας κυρίως, και κατά δεύτερο λόγο κυρίως στις ορεινές περιοχές του νομού Τρικάλων. Λίγες βροχές θα πέσουν και στη μεριά των Φαρσάνων, προς την περιοχή εκεί, λίγα φαινόμενα όμως. Και μάλιστα υπάρχει και μια ανάκαμψη αύριο μετά το μεσημέρι. Το κύριο σύστημα που θα επηρεάσει τη Θεσσαλία ξεκινά από την αυριανή μέρα, από το βράδυ. Από το βράδυ μέχρι... Τρίτη, αύριο δηλαδή. Τρίτης, ναι. Μέχρι το βράδυ της Τετάρτης. Ναι. Στην περίπτωση αυτή έχουμε βροχές οι οποίες είναι έντονες. Ευτυχώς όμως, με βάση τα νέα στοιχεία που προκύπτουν συνεχώς, ναι. Ευτυχώς όμως λιγότερα από ό,τι περιμέναμε πιο μπροστά, θα επηρεαστεί η περιοχή της επαρχίας Φαρσάλων, της περιοχής των Φαρσάλων και του Αρμυρού, λίγο και της Καρδίτσης, αλλά όχι με πολύ μεγάλα ύψη βροχής, δηλαδή εκτιμόμενα ύψη βροχής της Τετάρτης
μαζί με αυτά που θα έχουν σημειωθεί και πιο μπροστά, είναι διψήφιος ο αριθμός. Δηλαδή κάπου κινείται μεταξύ τελικά 70-80, κάπου εκεί. Α, γιατί αρχικά πληροφορούμασταν για τριψήφιο αριθμό. Ναι, γύρω στα 100 ναι. ήταν η δικιά μας θέση, 100-110, αλλά τι έγινε, το σύστημα πάει λίγο νοτιότερα, οπότε θα ρίξει περισσότερα προς τη μεριά της Λαμίας, Βρυτανίας, και κυρίως και την Βόρεια Εύβοια, που αυτό είναι ένα θέμα φυσικά για τους ανθρώπους εκεί, οι οποίοι έχουν πολλά καμένα και έχει μετατοπιστεί εκεί ο κύριος όγκος. Άρα λοιπόν είναι καλύτερα για την περιοχή των Φαρσάνων και τα νότια του νομού Καρδίδας, όπου είναι πολλές περιοχές ακόμη δεν έχουν καθαρίσει. Και την Τετάρτη τώρα προς το απόγευμα βραδάκι θα πάει ανατολικότερα, με αποτέλεσμα Τετάρτη βράδυ και κυρίως Πέμπτη μέχρι το μεσημέρι να έχουμε και κάποιες βροχές, όχι πολλές όμως, στη νότια Μαγνησία και στις Σποράδες. Δηλαδή όταν λέμε βροχές, σύνολο των τριών αυτών ημερών στην περιοχή, στις περιοχές τις τελευταίες που ανέφερα, γύρω στα 40-50 χιλιοστά, που ύψος το οποίο είναι πολύ μικρό. Από την άλλη μεριά δεν αναφέρουμε καθόλου, η Λάρισα δεν έχει θέμα, πιθανόν η βροχή που θα πέσει να είναι πολύ λίγη, και όταν λέω η Λάρισα, περίπου από τα μέσα του νομού και πάνω. Και εκεί θα βρέξει φυσικά και η περιοχή Γόνος, Σικουρίου κλπ. Κάτι πολύ λίγο, στη Λάρισα λίγο περισσότερο. Τα νότια του νομού Λάρισας έχουν κάποιες βροχές, αλλά το τελικό ύψος να μην ξεπερνά τα 20-25 χιλιοστά. Και επίσης ο νομός Τρικάλων μετά το απόψινό μέχρι αύριο το μεσημέρι που είναι, δεν έχει άλλα θέματα, κάτι πολύ λίγο επίσης θα πέσει κατά τη διάρκεια της Τετάρτης, απαλλάσσεται και εκείνος. Άρα λοιπόν, θα έλεγα... όσο πλησιάζουμε προς την έλευση της νέας κακοκαιρίας, λέτε ότι είναι καλύτερη εικόνα. Καλύτερη εικόνα, ακριβώς. Να πάρουμε μια ανάσα όλοι, μια μικρή ανάσα, γιατί είχαμε και τα μηνύματα 112 από χθες που λάβαμε όλοι και αυτό έχει καλέσει μια έντονη. Ήρθαν λίγο προώρα, αλλά καλά είναι να προσέχουμε. Μάλιστα. Πιο θετικά μας τα είπατε. Θα σας ευχαριστήσουμε γι' αυτό και τις επόμενες ημέρες μαζί σας θα βλέπουμε. Έτσι είναι. Να είστε καλά και εσείς. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Και κουράγιο στον κόσμο που δυσκολεύεται. Έτσι, το χρειαζόμαστε όλοι το κουράγιο. Να είστε καλά και εσείς, κύριε Τακούδη. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Γεια χαρά. Λοιπόν, πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι. Μη φύγετε, επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ και πάλι μαζί σας μετά τις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, και τώρα πάμε να υποδεχθούμε τον επόμενο καλεσμένο μας. Στα στούντιο της τηλεόρασης του Άστρα στη Λάρισα μας περιμένει, είναι ο κύριος Γιάννης Γούλας, πρόεδρος εργαζομένων του ΕΚΑΒ. Κύριε Γούλα, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα, κύριε. Αλλά νομίζω ότι δεν χρειάζεστε πολλές συστάσεις. Είστε ο πρόεδρος των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ, διασώστης του ΕΚΑΒ. Τώρα είσαστε και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό του κύριου Μαμάκου, έτσι, στη Λάρισα. Έτσι ακριβώς. Και όπως καθημερινά είσαστε στην πρώτη γραμμή για τα περιστατικά, για τα συμβάντα, για δίπλα σε συνανθρώπους, τώρα μπαίνετε και στην πρώτη γραμμή αυτών των εκλογών, των επικείμενων δημοτικών εκλογών στη Λάρισα. Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εσάς προσωπικά, που μέσα από την φιλόξενη γραμμή του Άστρα όλα αυτά τα χρόνια μας δίνει το βήμα για να μπορέσουμε να κοινοποιήσουμε τα προβλήματα που είχαμε ως εργαζόμενοι και έχουμε ως εργαζόμενοι, αλλά αυτή τη φορά... Και δεν μας λέτε μόνο τα προβλήματα που έχετε ως εργαζόμενοι, μας λέτε πολλές φορές και τι προβλήματα αντιμετωπίζουν και οι ίδιοι οι πολίτες όταν χρειάζονται το ΕΚΑΒ, γιατί αυτό είναι συνδυασμός, είναι ένα. Φυσικά. Οπότε φυσικά. Δεν είναι μόνο, δεν το βλέπετε ποτέ μόνο συνδικαλιστικά, αλλά το βλέπετε πάντα σε συνάρτηση με το πώς να γίνει αυτή η υπηρεσία ακόμη πιο πολύτιμη για τον συνάνθρωπο. Έτσι ακριβώς. Αυτός είναι ο στόχος ο οποίος μου έδωσε τη δύναμη για να μπορέσω να ασχοληθώ όλα αυτά τα χρόνια με τα κοινά, γιατί και ο συνδικαλισμός ο οποίος ασκώ όλα αυτά τα χρόνια στην περιφέρεια της Θεσσαλίας μέσω της υπηρεσίας που εργάζομαι
έχει και συνάδει κατ' επέκταση και με τα κοινά και με τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε ως πολίτες στην καθημερινότητά μας. Αυτό μου έδωσε και το βήμα για να μπορέσω να ασχοληθώ, για να μπορέσω να προσφέρω από μία άλλη θέση μέσα από τα κοινά του Δήμου της Λάρισας, διότι καθημερινά βλέπουμε και βιώνουμε πράγματα τα οποία θα πρέπει να αλλάξουν, υπάρχουν στρεβλώσεις, υπάρχουν πράγματα τα οποία θα προσπαθήσουμε να γίνουν καλύτερα και με προτάσεις που έχουμε κάνει ως εργαζόμενοι στο παρελθόν και στην σημερινή Δημοτική Αρχή και στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή, για να μπορέσουμε ως πολίτες να μπορούμε να απολαμβάνουμε καλύτερες υπηρεσίες από σχεδόν ολόκληρο το δημόσιο και κατ' επέκταση από την υπηρεσία την οποία εκπροσωπώ ως πρόεδρος των εργαζομένων. Τώρα, αυτά τα οποία θα πρέπει να τονίσουμε και βασανίζουμε πολλούς συμπολίτες μου στην πόλη της Λάρισας, να αναφερθούμε στο κυκλοφοριακό, το οποίο είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Θα πρέπει να καταλάβουμε και επιτρέψτε μου λίγο να συμπληρώσω και το εξής, γιατί επειδή ξέρετε έτσι σε όλο το εύρος τι συμβαίνει με τα ζητήματα υγείας, γιατί εξαιτίας του δικού σας λειτουργήματος, ήθελα να προσθέσω και το εξής εδώ σε αυτή την κουβέντα που κάνουμε, ότι επειδή είστε όλη τη μέρα στην κίνηση, όλη τη μέρα στο δρόμο, από κάθε σημείο, από το ένα σημείο μέχρι το άλλο, καθημερινά αυτό κάνετε. Καταγράφετε τι προβλήματα υπάρχουν, τι ελλείψεις, τι θα μπορούσε να γίνει καλύτερο. Είστε σε κίνηση μόνιμα. Φυσικά, έτσι ακριβώς είναι. Έχουμε πλήρης εικόνα του τι γίνεται σε όλη την πόλη, από τη μία άκρη ως την άλλη. Από το κέντρο στις συνοικίες, το πόσο δύσκολο είναι να μπορέσει κάποιος συμπολίτης μας από μία συνοικία να φτάσει στο κέντρο. Πολλές φορές όταν παίρνουμε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε διάφορες συνοικίες, στον Άγιο Θωμά παραδείγματος χάρη, στην Οδός Βόλου, στην Ανθούπολη και πιο μακριά, στη Νέα Πολιτεία, το πρόβλημά τους είναι η αγωνία τους περισσότερο επικεντρώνεται στο πώς θα πάρουν το αυτοκίνητο για να μεταβούν στο Γενικό Νοσοκομείο και πού θα παρκάρουν, παρά στο πρόβλημα του ανθρώπου το οποίο μεταφέρουμε εμείς. Και όλα αυτά τα προβλήματα έχουν γεννηθεί και θα ήθελα έτσι να τα μεταφέρω και τα μεταφέραμε καθημερινά. Τα έχουμε μεταφέρει και στον υποψήφιο δήμαρχο, τον κύριο Μαμάκο, και σε συζητήσεις, διαβουλεύσεις τις οποίες κάνουμε. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο δημιουργεί άγχος σχεδόν στους περισσότερους πολίτες που δεν μένουν στο κέντρο της πόλης, και επίσης θα πρέπει πλέον να δούμε την πόλη της Λάρισας ως ένα νέο μητροπολιτικό κέντρο και όχι ως μια μεγάλη επαρχιακή πόλη όπως ήταν στο παρελθόν, που λέγαμε ότι η Λάρισα είναι η μεγαλύτερη πόλη της Θεσσαλίας, της περιφέρειας και του καθεξής. Βλέπουμε όλα αυτά τα συμβάντα τα οποία συμβαίνουν, κυρία Σαμακόβλη, και με την κακοκαιρία την οποία περάσαμε, αλλά και με την κακοκαιρία που, όπως φαίνονται τα πράγματα, ίσως να μας πλήξει λιγότερο από αυτό το οποίο περιμέναμε, και αυτό είναι ευχής έργο. Θα υπάρξουν αστιφιλικές τάσεις οι οποίες θα έρθει κόσμος. Θα πρέπει η πόλη της Λάρισας πλέον να κοιτάξει, να σχεδιαστεί και να θωρακιστεί για τα επόμενα 50 χρόνια. Θα πρέπει να γίνει μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη. Θα πρέπει να μπορέσει να αναπτύξει αυτά τα οποία μας δίνει η φύση, αυτά τα οποία μας δίνει το ποτάμι της Λάρισας, ο Πίνιος, ο οποίος για χρόνια ολόκληρα μας θρέφει ως Θεσσαλία και ως πόλη, αλλά ταυτόχρονα όταν αδιαφορούμε, αμελούμε και δεν προνοούμε να κάνουμε πράγματα, να μας πλήξει κιόλας. Η φύση δεν φταίει. Υπάρχουν πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα φροντίσουμε, θα πρέπει να οργανωθούμε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα οποία. Και να σχεδιάσουμε πια, και μάλιστα πολύ σύντομα, γιατί δεν θα έπρεπε να λέμε να σχεδιάσουμε, θα έπρεπε ήδη να το έχουμε κάνει, με βάση τα νέα δεδομένα.
Με βάση φυσικά, τις νέες συνθήκες. Φυσικά. Η κλιματική κρίση, η οποία πλέον βλέπουμε ότι επικρατούν κυκλώνες στην περιοχή μας. Πότε ξανά γίνει αυτό? Βλέπουμε ότι τα πράγματα αλλάζουν γρήγορα και πολλές φορές τα πράγματα μας προσπερνάνε, τα γεγονότα, η φύση, τα πράγματα μας προσπερνάνε, ενώ εμείς προσπαθούμε να σχεδιάσουμε πράγματα τα οποία θα συμβούν μετά από κάποια χρόνια, αλλά δυστυχώς τα πράγματα είναι τόσο πολύ γρήγορα τα οποία μας προσπερνάνε και εμείς τρέχουμε και γινόμαστε αλλαγή. Αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε το πώς θα μπορέσουμε να θωρακιστούμε, το πώς θα πρέπει να αναπτυχθούμε ως πόλη, το πώς θα μπορέσουμε να δώσουμε στους συμπολίτες μας, στους ανθρώπους, τα μικρά καθημερινά, τα οποία όταν τα αφήνουμε γίνονται μεγάλα, δύσκολα και αυτά μας πνίγουν στο τέλος και αρχίζουμε να δημιουργούμε εντάσεις μεταξύ των πολιτών, μεταξύ των συνοικιών. Καταλάβατε? Βεβαίως. Εσείς τώρα έχετε, φαντάζομαι, έχετε και εσείς από τη δική σας πλευρά συγκεκριμένες προτάσεις, έτσι, όπως και ο συνδυασμός έχει καταθέσει τις προτάσεις του και για το άμεσο μέλλον, αλλά και έναν έτσι πιο σχεδιασμό. Εντάξει, για πιο μετά. Έτσι ακριβώς. Σε αυτό συμβάλλετε, λέτε και εσείς, με βάση όσα καταγράφετε καθημερινά. Αλλά δεν είναι μόνο ότι τα βλέπετε, είναι ότι εκείνη την ώρα που βλέπετε τα προβλήματα, σκέφτεστε και τι μπορεί να γίνει για να βελτιωθεί. Κοιτάξτε να δείτε, κυρία Σαμογόλη, εμείς ζούμε και ζούμε με το επίγον. Είναι πολύ διαφορετικό αυτό το οποίο να γίνουμε οι ασκήσεις επί χάρτου και πράγματα τα οποία τα ζεις στην καθημερινότητά σου και μάλιστα με βίο τρόπο. Αυτό το οποίο, το καλό το οποίο μου έχει δώσει η υπηρεσία μου όλα αυτά τα χρόνια να μπορώ να ασχολούμαι με το επίγον, μου έχουν δώσει τη δυνατότητα σε προσωπικό επίπεδο αλλά και σε όλους τους συναδέλφους μου να μπορούμε να λύνουμε πράγματα και καταστάσεις οι οποίες χρειάζονται επίλυση εκείνη τη στιγμή και να μπορούμε να σχεδιάζουμε το πώς θα βρούμε τρόπους και λύσεις. Γιατί αυτό που σας είπα και στην αρχή, είναι άλλο το να κάνουμε ασκήσεις επί χάρτου και να συζητάμε και να λέμε το πώς θα το κάνουμε και πώς θα δίνουμε, και άλλο. Έχουμε δώσει πολλά παραδείγματα και πολλές προτάσεις. Παραδείγματος χάρη στο νοσοκομείο, το Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας, στην πόλη της Λάρισας, η Οδός Γεριάδου, οι συνάδελφοι οι οποίοι μεταβαίνουν εκεί, αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα στάθμευσης. Μιλάμε για πάρα πολλούς συναδέλφους. Μιλάμε ότι οι πολίτες οι οποίοι μεταβαίνουν στα επίγοντα περιστατικά αντιμετωπίζουν εξίσου μεγάλο πρόβλημα. Η Γεωργιάδου είναι ένας δρόμος ο οποίος έχω προτείνει προσωπικά και στη διοίκηση του νοσοκομείου αλλά και στο αρμόδιο τμήμα του Δήμου να υπάρξει μια διαμόρφωση. Να φύγουν τα φανάρια που είναι πιο κάτω στη Γεωργιάδου, στα 300 μέτρα, ανά 100 μέτρα έχουμε και έναν φωτεινό σηματοδότη, να υπάρχει ποτηλιάρισμα, ούτως ώστε να μην μπορούμε να φτάσουμε και να δράσουμε γρήγορα προς τα ΤΕΠ, αλλά και εκεί στα ΤΕΠ, όπου έκανα προτάσεις να μπουν φωτεινοί σηματοδότες και διάμεση πεζών, ούτως ώστε οι άνθρωποι που θα περνάνε απέναντι από το πεζοδρόμιο να μεταβαίνουν με ασφάλεια και με προσοχή από τους οδηγούς των οχημάτων, δυστυχώς όμως δεν έχουν γίνει τίποτα. Και άλλα πολλά πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες, την πόλη της Λάρισας. Δίνεται έτσι ένα παράδειγμα. Αλλά και εσείς, όπως λέτε, είναι πράγματα για τα οποία, ζητήματα για τα οποία η λύση είναι μπροστά μας, δηλαδή είναι απλή, αλλά δεν τη δίνουμε για κάποιους λόγους. Έτσι ακριβώς είναι. Είναι αυτό που είπα και πριν, ότι τα μικρά πράγματα που θεωρούμε μικρά πράγματα, τα οποία είναι η καθημερινότητά μας και οι λύσεις οι οποίες θα πρέπει να δίνονται την ώρα που όντως πραγματικά δημιουργείται το πρόβλημα, διότι όταν το αφήσεις χρονίζει με αποτέλεσμα να σε δημιουργεί αλυσιδωτά προβλήματα και να μην... Και χρονίζει μένουν, και έρχονται και άλλα και πέφτουν πάνω να μένουν μετά άλλοτα. Και γίνονται πολλά. Έτσι ακριβώς, και μετά να πνιγόμαστε σε όλο αυτό το οποίο λέμε ότι φταίει η δημόσια διοίκηση και φταίει η γραφειοκρατία και ούτω καθεξής, γιατί το ένα φέρνει και το άλλο. Υπάρχουν προτάσεις πάρα πολλές από τη μεριά, σας είπα, και του συνδυασμού
και πιστεύω ότι οι Λαρισαίοι θα το εκτιμήσουν. Υπάρχει το πρόγραμμα, υπάρχουν οι οδικοί άξονες οι οποίοι έχουν κατατεθεί στο πρόγραμμα και όσον αφορά και με τα αντιπλημμυρικά έργα τα οποία θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη βαρύτητα, θα πρέπει να δώσουμε και να κοιτάξουμε πλέον ότι αυτό το οποίο συνέβη τώρα με την κακοκαιρία Ντάνιελ, η οποία σχεδόν έπνιξε ολόκληρη τη Θεσσαλία, θα πρέπει να θωρακιστούμε και θα πρέπει να πάρουμε μέτρα εχθές, όχι αύριο. Τα μέτρα έπρεπε να έχουν γίνει εχθές και να ξεκινήσουμε και να κάνουμε δουλειά. Διότι μόνο η λέξη δουλειά, και όταν αρχίσουμε να επιχειρούμε να δράσουμε και να σηκωθούμε, μόνο τότε, κυρία Σαμακόβλη, θα μπορέσουμε να λύσουμε ή να περισσώσουμε αυτά τα οποία έχουμε και θα πρέπει να παραδώσουμε και στις επόμενες γενιές. Γιατί το σημαντικότερο δεν είναι το να βγούμε και να πούμε ότι θα κάνουμε αυτό και θα κάνουμε το άλλο. Θα πρέπει να παραδώσουμε και κάτι που οι απόγονοι θα πρέπει να μας ευγνωμονούν ή, εξαρτάται του τι θα κάνουμε, να μας χρησιμοποιούν με άλλες φράσεις. Λοιπόν, τώρα να κλείσουμε με αυτό. Γιατί με τον συνδυασμό με επικεφαλή στον υποψήφιο Δήμαρχο Λαρισαίων, τον κύριο Θανάση Μαμάκο, γιατί με τον συγκεκριμένο συνδυασμό, τι βλέπετε στον επικεφαλή, τι βλέπετε σε όλη την ομάδα? Κοιτάξτε, το επικεφαλής του συνδυασμού, ο κύριος Θανάσης Μαμάκος, είναι ένας νέος άνθρωπος, ένας ανοιχτόμυαλος άνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος ακούει, συμβουλεύεται τους συνεργάτες. Γνωρίζουμε αρκετά χρόνια με τον υποψήφιο δήμαρχο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει όραμα για την πόλη της Λάρισας και διατέλεσε στο παρελθόν και δήμαρχος. Γνωρίζει από τα προβλήματα. Θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Για τα εγγένεια του εκλογικού μας κέντρου, τα οποία δεν θα πραγματοποιηθούν. Ήταν εισηγήσεις από πολλούς συνυποψηφίους μου και από εμάς και από μένα προσωπικά να μην γίνουν τα εγγένεια, διότι πραγματικά, όπως και εσείς στο Βόλο το ζήσατε και όπως το ζήσαμε σε ολόκληρη τη Θεσσαλία, πληγήσεις περιοχές, όπως και στη Λάρισα, οι περιοχές του Αγίου Θωμά, οι περιοχές της Νέας Μύρνης, ειδικά στον Άγιο Θωμά, μιλάμε τώρα ότι είναι βομβαρδισμένες περιοχές. Είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι πραγματικά το νερό έφτασε στα 4 και 5 μέτρα και κατάπιε κυριολεκτικά τα σπίτια τους, να έχουν τον οποιονδήποτε να κάνει φιέστες και να πανηγυρίζει για κάποια πράγματα τα οποία γίνεται? Πραγματικά άκουσε και όντως αυτό το ποσό το οποίο θα γινόταν για ολόκληρη αυτή την διοργάνωση για τα εγγένεια του εκλογικού κέντρου θα διατηθεί για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας που πραγματικά έχουν ανάγκη αυτά τα καθημερινά. Γιατί, όπως ξέρετε, κυρία Σαμακόβλη, εγώ το έζησα και λόγω της υπηρεσίας μου. Πήγα και σε άλλες πληγείς περιοχές και στις περιοχές εκτός της πόλης της Λάρισας και είδα πραγματικά τους ανθρώπους εκεί πέρα στην απόγνωση, άνθρωποι οι οποίοι ήταν οικοκυρέοι και από τη μία μέρα στην άλλη βρέθηκαν να μην έχουν να φορέσουν ένα δεύτερο μπλουζάκι ή ένα παντελόνι. Καταλάβατε. Οι εκλογές γίνονται τώρα σε αυτό το περιβάλλον και εσείς δείχνετε έτσι το... Προσπαθούμε να δείξουμε αυτό το οποίο μας έχει επηρεάσει όλους πραγματικά. Όλοι οι πολίτες της Λάρισας, αλλά και εμείς και προσωπικά εγώ, συγκλονίστηκα με αυτά τα οποία που έβλεπα σε καθημερινή βάση όλες αυτές τις ημέρες που προσπαθούσαμε να κάνουμε διασώσεις. Μάλιστα. Μέσα από τις πληγήσεις περιοχές και πραγματικά το πιστεύω αυτό, ότι ολόκληρη η πόλη ήταν η πόλη η οποία επηρεάστηκε και όντως η σκέψη όλων των ανθρώπων ήταν σε αυτούς τους ανθρώπους και όλοι μαζί θα πρέπει να βρούμε λύσεις, ούτως ώστε πρώτον να τους βοηθήσουμε στην παρούσα φάση, αλλά και δεύτερον να μην ξανασυμβούν. Αυτά είναι τα σημαντικότερα. Βασικά, γιατί ναι. Όπως έχουμε πει και άλλες φορές και έχουμε συζητήσει και μαζί, το να ερχόμαστε και να με καλείτε εδώ και να λέμε τα ίδια ότι θα έπρεπε να έχουν γίνει και δεν έχουν γίνει και έχουμε ξαναπληγεί, δεν
δεν υπάρχει και νόημα. Καταλαβαίνετε αυτό το οποίο έτσι θέλω να... Συζητάμε κάποιες φορές επιτέλους για αυτά που έχουν γίνει, έτσι ας λέμε. Έτσι, έγινε, ακριβώς. Δεν μπορεί να λέμε θα γίνουν συνέχεια. Είσαστε απόλυτα σαφείς, κύριε Γουλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα καλύτερα βασικά, έτσι, για όλους μας, με δεδομένο ότι περιμένουμε αυτή την κακοκαιρία, αλλά και σας προσωπικά καλή επιτυχία να έχετε. Καλή σας δύναμη σε αυτόν τον αγώνα, σε ένα δύσκολο πραγματικά περιβάλλον. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και γεια σας, κύριε Γουλά. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Ιώνα Μπουροπούλου να συνεχίσουμε με την επικαιρότητα στις Βόρειες Σποράδες και στην υπόλοιπη Θεσσαλία. Ιωάννα, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, Βάσο, καλή εβδομάδα. Πάμε να ξεκινήσουμε με ένα ρεπορτάζ σχετικά με τις εκλογές, σχετικά με την προεκλογική περίοδο που έχει μαζέψει αυτός ο χρόνος. Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχουμε καταλάβει εξαιτίας των προβλημάτων που παντού αντιμετωπίζουμε, αλλά οι εκλογές είναι μπροστά. Και οι δημοτικές και οι περιφερειακές. Να δούμε τώρα τι έγινε στη Σκιάθο. Ακριβώς. Απομένουν μόνο 13 μέρες για τις δημοτικές και για τις περιφερειακές εκλογές. Έτσι λοιπόν, χθες το απόγευμα πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του εκλογικού κέντρου του νυν δημάρχου και εκ νέου υποψήφιου του κύριου Τζούμα στη Σκιάθο. Πλήθος κόσμου κατέκλυσε το εκλογικό κέντρο, ενώ ο ίδιος, παίρνοντας το λόγο, ευχαρίστησε όλο τον κόσμο καταρχάς που παρευρέθηκε και κατά δεύτερον για την εμπιστοσύνη που τους έδειξε τα τελευταία χρόνια. Ευχαρίστησε βέβαια και όλους τους υποψήφιους που ήταν την προηγούμενη τετραετία μαζί του, αλλά και αυτούς που θα είναι για αυτή την τετραετία που πάνε για τη διεκδίκηση εκ νέου της Δημοτικής Αρχής. Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε εκεί πέρα και πραγματοποιήθηκαν και τα εγκαίνια. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Με μια ογκώδη συγκέντρωση, ο Δήμαρχος Σκιάθου και εκ νέου υποψήφιος Θοδωρής Τζούμας εγκαινίασε το εκλογικό του κέντρο χθες το βράδυ στο παλιό λιμάνι, παρουσία όλων των πατέρων του νησιού. Μετά τον αγιασμό, πήρε ο ίδιος το λόγο και καλωσόρισε τους πολίτες που κατέκλυσαν το χώρο των εγγενείων. Ο κύριος Τζούμας τόνισε ότι το 2019 πήρε την εντολή από τον κόσμο που του εμπιστεύτηκε τη δίχη του τόπου του. Ελπίζουμε να μην σας απογοητεύσαμε. Εμείς πάντως κάναμε το ανθρώπινο δυνατό με όλες μας τις δυνάμεις. Εργαστήκαμε σκληρά και με εντυμότητα για το καλό του νησιού, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος ευχαρίστησε όλα τα μέλη του συνδυασμού του που ήταν μαζί στο κοινό ταξίδι, αλλά και όσους θα τον ακολουθήσουν σε αυτή την προεκλογική αναμέτρηση. Πάμε και στον δεύτερο συνδυασμό, ο Ιωάννας της Σκιάθο. Ακριβώς. Σήμερα λοιπόν πραγματοποιούνται και τα εγγένεια του άλλου υποψήφου, του κύριου Νίκου Πασχάλη, που με την παράταξη Σκιάθος για όλους. Σήμερα λοιπόν στις 8 ώρα το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν τα εγγένεια εκείνου του εκλογικού κέντρου. Μάλιστα. Τώρα οι διαμαρτυρίες γονέων συνεχίζονται, μάλλον έρχονται από παντού για την τηλεκπαίδευση που έχει προταθεί, επειδή πάλι και αυτή την εβδομάδα τα σχολεία δεν λειτουργήσαν. Διαμαρτυρίες από παντού για αυτή την κατάσταση, γιατί επικρατεί σε ολόκληρη τη Θεσσαλία. Είδαμε και τα προηγούμενα ρεπορτάζ από τη Λάρισα και από το Βόλο. Έτσι λοιπόν και στις Βόρειες Σποράδες και συγκεκριμένα στα δημοτικά σχολεία της Σκιάθου και της Κοπέλου, οι γονείς απέστειλαν επιστολές διαμαρτυρίας. Καθώς όπως αναφέρουν, το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει χειριστεί σωστά την κατάσταση. Αίτημα των γονέων είναι στη Σκιάθου, τουλάχιστον και στη Σκόπελο, τα σχολεία να ανοίξουν και να λειτουργήσουν κανονικά, καθώς όπως αναφέρουν, αυτά δεν έχουν πληγεί τόσο από την κακοκαιρία, όσο τα υπόλοιπα σχολεία στη Θεσσαλία. Δεν έχουν σημειωθεί ζημιές στα σχολεία και είναι κρίμα τα παιδιά να κρύβονται πίσω από τις οθόνες. Επίσης, θέτουν και τον προβληματισμό ότι δεν έχουν ανοίξει καθόλου τα σχολεία, δεν έχουν τα βιβλία τους και δεν μπορούν να λειτουργήσουν σωστά έτσι όπως πρέπει. Και σε περιοχές που μπορούν να λειτουργήσουν, για ποιο λόγο να μην λειτουργούν. Και όχι είναι κρίμα μόνο να είναι πίσω από τους υπολογιστές, αλλά μιλάμε για παιδιά που το έχουν βιώσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, έτσι, και στην διάρκεια της πανδημίας. Και πάμε τέλος να δούμε τι γίνεται με το εισιτήριο στο θαλάσσιο πάρκο της Σαλονίσου. Ναι, έχει μπει ένα εισιτήριο για το θαλάσσιο πάρκο της Σαλονίσου, ένα εισιτήριο εισόδου στην ουσία για τα μικρά σκάφη που φτάνουν εκεί πέρα, ώστε να μπορεί έτσι ο οργανισμός που διαχειρίζεται το θαλάσσιο πάρκο να καλύπτει κάποια από τα έξοδα και κυρίως τα έξοδα της φύλαξης. Ωστόσο, αυτό έρχεται αντίθετο με το τι θέλει ο κόσμος και μάλιστα εναντιώνεται εντόνως. Χθες πραγματοποιήθηκε λοιπόν αθρώα συγκέντρωση στη στενή βάλα Αλονίσου, στην οποία συμμετείχε και ο Σύλλογος Κατοίκων Αλονίσου, με τον κόσμο να ζητάει να καταργηθεί αυτό το εισιτήριο, καθώς όπως αναφέρει είναι παράνομο. Έχει όμως εκφραστεί πολλές φορές ότι τα έσοδα από το εισιτήριο στο θαλάσσιο πάρκο της Σαλονίσου θα είναι πάρα πολύ μεγάλα, γιατί είναι και ένας από τους κορυφαίους προορισμούς για τις Βόρειες Σποράδες. Όμως αυτό φέρνει αντίθετους τους κατοίκους.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Ιωάννα. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα. Και εμείς σε αυτό το σημείο τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε να καλωσορίσουμε τον Δήμαρχο Παλαμά μαζί μας, τον κύριο Σακελαρίου. Κύριε Δήμαρχε, καλό απόγευμα. Μας ακούει ο Δήμαρχος Παλαμά, ο κύριος Σακελαρίου. Κύριε Δήμαρχε. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και πάλι προσπαθούμε να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο του Παλαμά για να δούμε ποια εικόνα παρουσιάζει ο δικός του Δήμος και πόσο, πού πάμε. Τον έχουμε? Ωραία, διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Μάλιστα, δεν μπορούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, δυστυχώς, να έχουμε μαζί μας τον Δήμαρχο Παλαμά. Κατανοούμε όλοι ότι αυτές τις ώρες όλοι οι Δήμοι, σε όλους τους Δήμους μάλλον, όλοι οι Δήμαρχοι, όλες οι Δημοτικές Αρχές είναι σε μια αυξημένη εγρήγορση. Είναι απόλυτα λογικό και εμείς από την πλευρά μας πλήρως το κατανοούμε. Ωστόσο, συνεχίζουμε όλη η δημοσιογραφική ομάδα το ρεπορτάζ περισσότερα και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άστρα. Εμείς αυτό το σημείο θα σας χαιρετήσουμε. Θα τα πούμε και πάλι αύριο γύρω στις 3. Από όλους, κυρίες και κύριοι, ευχές για ένα πολύ καλό απόγευμα. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.